Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μαζί είμαστε και σήμερα με ένα ακόμη φόρουμ επικαιρότητας για να συζητήσουμε σήμερα τα θέματα πολιτισμού και παράδοσης στην Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο βεβαίως, σαν περιοχή υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πολιτισμικό στοιχείο το οποίο διατηρείται με πάρα πολύ προσπάθεια από πολλούς συλλόγους εδώ της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι έχουν προγραμματίσει ή έχουν ήδη πραγματοποιήσει και αρκετές εκδηλώσεις, αρκετές δραστηριότητες, καθώς και το καλοκαίρι βεβαίως είναι συνυφασμένο με τον πολιτισμό και την τέχνη. Θα δούμε λοιπόν τι έχουμε το επόμενο διάστημα σε ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία. Θα δούμε πού στοχεύουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις και πόσο, συνδέοντάς τα και με τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που διανύει τώρα η χώρα μας, κατά πόσο λοιπόν μπορούν να συμβάλλουν και οι σύλλογοι στο να μείνει, να υπάρξει αραγές ο κοινωνικός ιστός. Να ξεκινήσουμε όμως με την παρουσίαση των προσκεκλημένων μας. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιάννη Γιάτσο, ο οποίος είναι στην εκπομπή μας σήμερα ως εκπρόσωπος των βλαχοχωρίων Πίνδου στα Γρεμενά. Κύριε Γιάτσο, καλησπέρα σας. Είστε βεβαίως και περιφερειακός σύμβουλος. Δεν ξέρω αν χρειαστούμε και αυτήν την ιδιότητά σας στη σημερινή συζήτηση. Καλώς ήρθατε. Κύριος Κώστας Μπομπότας, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σάρα Κατσάνων. Κύριε Μπομπότα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Να πούμε βεβαίως ότι έχετε πραγματοποιήσει και ένα πολύ όμορφο αντάμωμα στην περιοχή των Τρικάλων. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως στην συνέχεια της εκπομπής μας. Επίσης ο κύριος Λιβέριος Πασχαλίδης, πρόεδρος της Τρακικής Εστίας Εορδέας, ένας πολύ δραστήριος, αν δεν κάνω λάθος, σύλλογος, κύριε Πασχαλίδη. Καλησπέρα και σε εσάς. Ναι, όντως. Προσπαθούμε. Όλοι μας. Κυρία Χρύσα Μαρτινάκη, πρόεδρος των Μικρασιατών Πτολεμαΐδας, επίσης ένας σύλλογος με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή της Πτολεμαΐδας και με πάρα πολλά μέλη. Κυρία Μαρτινάκη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο κύριος Θεόδωρος Λαζαρίδης, πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Αλωνακίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Λαζαρίδη, αν δεν κάνω λάθος. Του Συνδέσμου Ομοσπονδιακών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, που είναι μέλος της Παπαντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα βεβαίως για τα θέματα των ενώσεων των ποντίων. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι πάρα πολύ έντονο το ποντιακό στοιχείο και λογικά έχετε και χιλιάδες μέλη, έτσι δεν είναι? Ευτύχημα για μας. Έτσι. Θα τα δούμε όλα στην συνέχεια. Ο κύριος Κώστας Τσιάντας, πρόεδρος του Συλλόγου Υπηρωτών Κοζάνης. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσιάντα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Βρήκαμε. Και το ότι βέβαια υπάρχουν αρκετοί υπηρώτες στην Κοζάνη είναι και άξιο αναπορίας, αν το θέλετε. Ναι, αν σκεφτούμε ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Κοζάνης προέρχονται από την Ήπειρο, άρα κάτι έχουν αφήσει και εδώ και θα το δούμε στην πορεία. Θα τα δούμε, λοιπόν. Εξού και τα υπηρώτικα. Ακριβώς. Και η κυρία Μέρι Τζότζη είναι η συντονίστρια του τρίτου παμακεδανικού ανταμώματος στην Σιταριά Φλόρινας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέοι Ορίζοντες, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Τζότζη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν με όλους τους καλεσμένους μας να μιλήσουμε για τις δραστηριότητες, για τις δράσεις, για τον πολιτισμό και την παράδοση της περιοχής μας, η οποία βεβαίως είναι και πάρα πολύ μεγάλη, αλλά και έχει και πάρα πολύ, διαθέτει και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, όπως αντιληφθήκατε και από το σημερινό πάνελ, όπου θα μπορούμε να δούμε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και του κάθε συλλόγου ξεχωριστά. Να ξεκινήσουμε όμως και να δώσουμε μερικά στοιχεία, μιας και με παρακάλεσε ο κύριος Μπομπότας, έτσι να ξεκινήσουμε σήμερα. Να δώσουμε όμως μερικά στοιχεία για τον κάθε σύλλογο ή για τον κάθε χώρο που εκπροσωπεί ο κάθε προσκεκλημένος. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Γιάτσο. Τα βλαχοχώρια της Πίνδου βεβαίως είναι μια περιοχή πάρα πολύ γνωστή, όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία, πανέμορφη πραγματικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πάει και θα ήταν καλό να πάει, αν δεν έχει πάει. Θα ήθελα όμως να μας δώσετε μερικά στοιχεία για αυτές τις περιοχές και την δική τους παράδοση. Τα βλαχοχώρια της Πίνδου είναι, όπως είπατε, πάρα πολύ όμορφα χωριά. Είναι το Περιβόλι, η Σαμαρίνα, η Αβδέλα, η Σμίξη και η Κρανιά. Το κάθε ένα χωριό με τους δικούς του συλλόγους, με τις δικές του παραδόσεις. Πάρα πολύ όμορφα χωριά. Στόχος μας είναι να γίνονται οι εκδηλώσεις για να συνεχίσουμε τον πολιτισμό, να συνεχίσουμε να προάγουμε αυτό που σημαίνει βλάχικο στοιχείο. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις. Τώρα 3 Αυγούστου στο Περιβόλι θα γίνει το αντάμωμα βλαχοχωρίων Πίνδου. Γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 9 χρόνια.
ξεκίνησε πρώτη φορά στην Αδέλα Αγρεβενών με προσπάθειες των απανταχού αυδελιωτών. Συνεχίζεται στις 3 Αυγούστου φέτος, είστε όλοι προσκεκλημένοι. Δεν το συζητάμε αυτό. Επίσης όμως κάθε χωριό κάνει και τις δικές του εκδηλώσεις με τα δικά του κομμάτια αναφοράς. Τώρα αν είναι η ώρα να ξεκινήσω να πω κάτι για κάθε ένα χωριό ή θέλετε κάτι άλλο. Θα ήθελα να μας πείτε καταρχάς αν θέλετε να μας κάνετε μια περιγραφή αυτών των περιοχών, δηλαδή σε επίπεδο πληθυσμού, αν υπάρχει κόσμος, αν ενδιαφέρεται αυτός ο κόσμος για την παράδοση και τον πολιτισμό. Υπάρχει κόσμος, περισσότερος κόσμος υπάρχει το καλοκαίρι. Το χειμώνα δεν είναι τόσο κατοικήσιμα τα χωριά μας. Υπάρχει όμως μεγάλη επισκεψιμότητα το καλοκαίρι. Οι διάφορες εκδηλώσεις και σε αυτό συμβάλλουν πάρα πολύ οι σύλλογοι ανεβάζουν τον κόσμο στα χωριά, γίνονται εκδηλώσεις και αυτός είναι άλλος ο σκοπός. Αυτός είναι άλλος ο σκοπός των συλλόγων. Το κάθε χωριό να ανταμώσει, να ειδωθεί, να κάνουν διάφορα πράγματα. Πολύ ωραία. Κύριε Μποβότα, Σαρακατσάνη, ναι. Νομίζω και το όνομα και μόνο ακούγεται αρκετά βαρύ, έτσι δεν είναι? Όντως είναι. Είναι πράγματι βαρύ το όνομα και είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας δεν υπάρχει κάποια οργάνωση των Σαρακατσανέων. Η αφορμή δόθηκε από την συζήτηση που έγινε στο 33ο αντάμωμα των Σαρακατσανέων στο Περτούλι Τρικάλων. Και εκεί δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δημιουργηθεί στις πατρογονικές εστίες στα βοσκοτόπια των Σαρακατσανέων στη Δυτική Μακεδονία, στη ορεινή Δυτική Μακεδονία, η οργάνωση η οποία απαιτείται. Σε γενικές γραμμές δεν είναι πολύ διαδεδομένο το θέμα Σαρακατσάνη στις ίδιες εστίες, ακριβώς γιατί έχουν αρκετά χρόνια που λείπουν από τις περιοχές αυτές. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει ναι. πληθυσμός Σαρακατσάνων εδώ στην υπάρχει Δυτική Μακεδονία? Υπάρχει πληθυσμός στη Δυτική Μακεδονία, ο οποίος είναι ανοργάνωτος τουλάχιστον σε επίπεδο συλλόγων. Mm-hmm. Και έχουν μείνει είτε από τότε είτε με άλλους λόγους. Εκείνο που πρέπει να γίνει μια επισήμαση εδώ και θα πρέπει να σταθούμε λίγο είναι καταρχήν στην ιστορία των Σαρακατσανέων. Ποιοι είναι οι Σαρακατσανέοι? Είναι, προέρχονται και δεν είναι μοναδική κατεύθυνση. Παρακολουθούμε βεβαίως και πλάνα αυτή τη στιγμή από το 33ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Σαρακατσάνων που πραγματοποιήθηκε στο Περτούλι Τρικάλων. Βεβαίως. Προέρχονται από τον αρχαίγωνο νεολιθικό τύπο των Ορεσίβιων Ελλήνων. Είναι ένα, ξεκάθαρα είναι οι αρχαίοι ορεινοί Ελλήνες οι οποίοι στην Τουρκοκρατία ονομάστηκαν από τους Τούρκους επειδή ήταν ανυπότακτοι, είχαν μαύρα πρόβατα, φορούσαν μαύρα όπως βλέπετε, δεν φορούσαν κόκκινα ποτέ της σκλαβιάς και τα πρόβατά τους ήταν στο μεγάλο βαθμό μαύρα. Από αυτό ονομάστηκαν και με τον διαδραματισμό των Τούρκων ότι ο μαύρος είναι ο υπερθετικά ο πολύ. Καρακατσάκηδες ή Καρακατσάνηδες είναι οι μαύροι ανυπόταχτοι, οι μαύροι φυγάδες, αυτοί που δεν πληρώνανε ως συνήθως φόρο υποτέλειας. Αυτοί λοιπόν οι ορεσίδια φυλή, οι ανυπόταχτοι και κινήθηκε σε όλο το εύρος του ελληνισμού από την Τρίπολη, από την Αρκαδία όπου κατέβαιναν από τη Στερεά Ελλάδα και έφτανε μέχρι και την Κωνσταντινούπολη. Είναι τέσσερις ομάδες μεγάλες. Είναι οι πυρώτες Σαρακατσάνοι που ξεχειμόνιαζαν στα Χυμαδιά στη Θεσπρωτεία και ανεβαίναν στα Ζαγοροχώρια. Είναι οι Μωραΐτες Σαρακατσάνοι που είχαν βάση τη Στερεά στα Χυμαδιά και ανέβαιναν στον Πίνδο, στα Άγραφα, στα Χάσια και στο Βέρμιο. Είναι οι Κασανδρινοί, οι Μακεδόνες Σαρακατσάνοι, οι οποίοι ήταν στην Χαλκιδική Πέλα και η Μαθία τα Χυμαδιά και ανέβαιναν στα τέσσερα βήτα, στα τέσσερα βουνά Βόρας, Βέρμιον, Βαρνούντας και Βόρας, Βέρμιον, Βαρνούντα και Βέρνον, το Βίτς, ναι. Έτσι, στα τέσσερα βουνά, ως επίσης ανεβαίναν και μέχρι στα
στα ορεινά της σημερινής Φύρων. Και αφήνω τελευταίο τους πολίτες Σαρακατσανέους, οι οποίοι είχαν τα χυμαδιά κοντά στην Κωνσταντινούπολη και ανεβαίνανε στα Στράντζα Όρη, στον Οροσυρά του Έμου και στη Ροδόπη. Αυτοί λοιπόν είναι οι σημερινοί Σαρακατσανέοι που έχουν μείνει μέσα στην Βουλγαρία. Υπάρχουν στην Βουλγαρία γύρω στις 1000 περίπου οικογένειες. Αν θέλετε όμως, κύριε Μπότα, ναι, για να μην στερήσουμε και τον χρόνο και από τους υπόλοιπους, συντομεύσουμε λιγάκι στο... Να συντομεύσουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η δική μου οικογένεια ήταν από τους Κασανδρινούς τους Σαρακατσανέους που ανεβαίνανε διοικητικό Τσελιγκάτου, ανέβαινε πιο νωρίς, γι' αυτό είχε τα χυμαδιά κάτω στην Καλλικράτεια και ανεβαίναν πιο νωρίς στον Βαρνούντα. Υπάρχουν δύο περιοχές όπου λέγονται Βομπότα Γαλίβια. Η μία είναι στην περιοχή Τάιμα που είναι πάνω από το 1033 ύψωμα στη Φλόρια και άλλη μία είναι στο Λάκκο στο Πισοδέρι. Γενικά οι Σαρακατσανέοι, ο λόγος που έφυγαν από τις ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν να κάνουν με μια εξέλιξη οικονομική. Το κύριος λόγος, αυτό που κύριο εμπορευόταν και που βλέπετε και εκεί, ήταν το μαλλί. Το μαύρο μαλλί, μαύρα φοράγαν ο κόσμος, εμπορευόταν το μαλλί και σε τελική ανάλυση το μαλλί όταν σταμάτησε να είναι αντικείμενο ένδυσης. Αυτό είχε αποτέλεσμα, γενικά έχουμε φύσει από τη φύση και η φύση μας έχει αφήσει και αυτή με κάποιους τρόπους. Όταν σταμάτησε λοιπόν το μαλλί, σταμάτησε και ο λόγος για τον οποίο, επαγγελματική. Έτσι. Και ήρθε μετά και εξέλιξη, η οποία τους ανάγκασε και κατέβηκαν και δεν ανέβηκαν ξανά, αρχίζαν σταδιακά να μην ανεβαίνουν από τα χυμαδιά. Όμως αυτό, και θέλω να το επισημάνω, είχε μια σημαντική απώλεια οικονομική για την περιοχή. Για τον νομό Φλόρινας έχει υπολογιστεί, γιατί τη Μακεδονία δεν έχουν γίνει ακόμα οι μετρήσεις. Να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην ανάλυση. Θα το πω αυτό που έχει όλη τη σημασία. Τίποτα άλλο να μην λέγαμε, αυτό έπρεπε να το πούμε. Γύρω στα 800.000 εγωπρόβατα φύγανε και δεν ξαναήρθανε στον νομό Φλόρινας που απηχεί στα 5,5 δις ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η πληθυσμιακή ομάδα είναι μία ομάδα που σημαίνει πλούτο. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν στην Θεσσαλία, υπάρχουν και στις άλλες περιοχές. Δραστηριοποιούνται περισσότερο στη Θεσσαλία. Η επάνωδός τους, πέρα από τις πελετιστικές, πέρα από τις εθνικές αναμφίβολα προεκτάσεις, έχει και σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις, διότι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα κατέχουν πολύ δυνατές θέσεις πάνω στην γραμμή εμπορίας της τηλεμπορίας και γενικότερα είναι άνθρωποι δικοί μας που αγαπάνε την περιοχή, που οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί σε αυτήν την περιοχή, στη Δυτική Μακεδονία και που πρέπει να επανέλθουν. Να κλείσω με το εξής, ότι δημιουργείται μία αδερφότητα Σαρακατσανέων, στην οποία θα την λειτουργήσουμε. Είναι εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, ναι. Θα την Κοζάνη, προχωρήσουμε ενώ. Και Κοζάνη σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Έχει ξεκινήσει με η έδρα εννοώ. Εντάξει, η έδρα είναι το λιγότερο. Γιατί ακριβώς υπάρχει ομοσπονδία των Σαρακατσανέων, η οποία ελέγχει όλους τους συλλόγους, τους διοικεί από Θεσσαλονίκη. Είναι το κέντρο δηλαδή. Αυτά προς το παρόν. Θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Κύριε Πασχαλίδη, θρακική εστία, θρακιώτες, ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, τουλάχιστον στο νομό Κοζάνης, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, αν είμαι σωστή, και στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία υπάρχουν αρκετοί θρακιώτες που ζουν στην περιοχή. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ ως κάτοικος εδώ της περιοχής, ότι ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ τα θρακιώτικα τραγούδια, χορεύει πάρα πολύ τους χορούς των θρακιωτών και βέβαια τους θρακιώτες κατ' επέκταση. Ναι, είμαστε αγαπητοί από τον κόσμο. Όντως, η Δυτική Μακεδονία έχει αρκετούς στρατιώτες, αλλά είναι διάσπαρτη σε χωριά μεικτά, οπότε είναι κάτω από πολιτιστικούς συλλόγους χωριών. Με το όνομα Θρακική Εστία, καθαρά, είμαστε μόνο η Θρακική Εστία Ορδέας, μέχρι πριν 5 χρόνια τουλάχιστον, και τώρα έχουμε αποκτήσει ένα αδερφάκι καλό, το Φιλότα. Έχουμε τον Σύλλογο του Φιλότα, Θρακιωτών Φιλότα. Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1989 από κάποιους πολύ μερακλείδες στρατιώτες πρώτης και δεύτερης γενιάς. Βλέπουμε και κάποιες εικόνες από κάποιες δραστηριότητές σας, στο παρελθόν βεβαίως. Ναι, είναι από τον Τρίγο. Πλάνα αρχείου. Λοιπόν, και
Έκτοτε δραστηριοποιούμαστε κάθε χρόνο στην πόλη με πάρα πολλές εκδηλώσεις και νομίζω ότι είμαστε από τους πιο δραστήριους συλλόγους. Κύρια βέβαια εκδήλωσή μας είναι ο Κλείδωνας που είναι τετραήμερος. Έγινε πρόσφατα 20 με 23 Ιουνίου. Και έχουμε και άλλες εκδηλώσεις μοιρασμένες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Που τίνει να τονίσει, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Και τι συμβάλλει και ο σύλλογος. Να μην ατονίσουν τα ήθη και τα έθιμά μας. Έχει να κάνει βέβαια με τα μελούμενα και το έχουν αναλάβει τα medium τώρα αυτό. Αλλά εμείς πηγαίνουμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Με τα σημάδια μας και τις ριζικάρες. Λοιπόν, ο σύλλογος δεν δραστηριοποιείται όμως μόνο στα ήθη και έθιμα, δραστηριοποιείται και στον κοινωνικό τομέα. Βοηθάει μέλη μας και μη μέλη μας αναξιοπαθούντα στη σημερινή κρίση. Το κάναμε και το πριν το Πάσχα, μοιράσαμε δωρεοεπιταγές σε 65 οικογένειες περίπου και προσπαθούμε να λειτουργούμε με βάση αυτά που έχουμε παραλάβει από τους προγόνους μας, αλλά και με βάση αυτά, γιατί η παράδοση είναι κάτι το διηνεκές. Συνέχεια μεγαλώνει. Έτσι. Ποτέ δεν μικραίνει η παράδοση. Με αυτά που έχουμε ζήσει εμείς και οι γονείς μας, να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια συνισταμένη των παραδόσεων που παραλάβαμε από τους προπάπους. Και έτσι όπως διαμορφώθηκαν και στο σήμερα, φαντάζομαι, γιατί. Πάντα. Και εσείς δημιουργείτε η παράδοση. Η είναι συνισταμένη. Έτσι. Αυτό που παραδίδουμε στα παιδιά μας είναι συνισταμένη όλων αυτών που ζήσανε οι προηγούμενοι. Επαφές υπάρχουν με την Πατρόαγη. Δεν είναι βέβαια και πολύ μακριά και αυτό σας βοηθάει. Ναι. Θα σας πω κάτι που το έχω νιώσει προσωπικά και νομίζω ότι κάθε Θρακιώτης που πάει, νομίζω νιώθει τα ίδια. Εγώ μέχρι πριν από 10-11 χρόνια είχα χωριό, το χωριό της μάνας μου. Εδώ. Εδώ. Λοιπόν, όταν επισκέφθηκα την πρώτη φορά το χωριό του παππού μου, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, όταν ακούω τη λέξη πάω στο χωριό μου, ακούω στην τηλεόραση, φεύγουν οι Αθηναίοι στα χωριά τους ή δε Θεσσαλονικής κλπ. Εμένα το μυαλό μου πηγαίνει κατευθείαν Ανατολική Θράκη. Πλέον. Εκεί είναι το χωριό μου. Είναι Επιβάτες, είναι το Ξάστερο και πατάω σε 4 χωριά. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, βεβαιότατα. Γιατί όταν θεωρείς δική σου μία περιοχή, από εκεί ξεκινάνε οι ρίζες, έτσι δεν είναι. Αν ξεχάσεις την περιοχή, μετά ξεχνάς σιγά σιγά και τις ρίζες, δυστυχώς. Κυρία Μαρτινάκη, νομίζω ότι και ο μικρασιατικός πληθυσμός, κυρίως στην περιοχή της Εορδέας, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και βέβαια υπάρχουν μικρασιάτες σε όλη την Δυτική Μακεδονία και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και εσείς φαντάζομαι κάνετε τη δική σας προσπάθεια έτσι ώστε να παραμείνουν ανοιχτές οι πόρτες του παρελθόντος και της παράδοσης. Θα μας ενημερώσετε λοιπόν για τον σύλλογο καταρχές. Σωστά το είπατε. Η Πτολεμαΐδα με βάση τα στοιχεία του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού στον τόμο Έξοδος 3 αναφέρεται σαν ένας μικρόκοσμος της Μικράς Ασίας και αυτό γιατί κατοικήθηκε από μικρασιάτες πρόσφυγες σχεδόν από όλες τις περιοχές της μικρασιατικής γης. Από την περιοχή της Προποντίδας, όλα τα παράλια, από μέσα από την Προύσα, από τα παράλια της Ιωνίας μέχρι και από την Καπαδοκία. Είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή καταρχάς. Έχει, ναι. Είναι επειδή ήταν ένα καθαρά τουρκικό χωριό το οποίο άδειασε, κατοικήθηκε από ελάχιστους γηγενείς και περισσότερους πρόσφυγες. Να πούμε και κάποια πράγματα και για τη δράση του Συλλόγου σε σχέση με το πότε δημιουργήθηκε, αν θέλετε. Βεβαίως. Να μας αναφερθείτε και σε αυτά. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας ιδρύθηκε το 1981. Από το μεράκι, όπως είπε και ο κύριος Πασχαλίδης, των παππούδων μας πρώτης και δεύτερης γενιάς, να έχουν ένα δικό τους χώρο, να τους αγκαλιάσει, να μπορούν μετά τη δουλειά τους να πηγαίνουν, να αναπολούν ένα τραγούδι, ένα χορό, τις μέρες που ζήσαν στην πατρίδα και να τελειώνουν με την ευχή, άντε και καλή πατρίδα. Αυτή ήταν η ευχή τους. Ξέρετε αυτή όμως θυμάμαι και από τον παππού και τη γιαγιά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ο γνωστός, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, ο πολιτισμός των Μικρασιατών. Ξέρουμε ότι είναι τεράστιος βέβαια, γενικά, σαν πλούτος. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστός τα τραγούδια, για παράδειγμα, οι χοροί της Μικράς Ασίας. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν διαδοθεί εδώ στην περιοχή μας. Αυτό το ρόλο τον έχουν αναλάβει οι σύλλογοι.
Είναι βαρύ το φορτίο, πράγματι είναι βαρύ το φορτίο, αλλά το έχουν αναλάβει οι σύλλογοι με σκοπό να διατηρήσουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, προσπαθώντας να μην κάνουν παρεμβάσεις στο επίπεδο του φολκλωρικού, γιατί εκείνο πλέον πηγαίνει σε άλλο επίπεδο, και να τη μεταλαμπαδεύσουν στις νέες γενιές, τις επερχόμενες γενιές. Γιατί κακά τα ψέματα, το τρίπτυχο ιστορία, εθνική μνήμη και πολιτιστική κληρονομιά είναι αυτό το οποίο πρέπει να διέπει τις κινήσεις του κάθε πολιτιστικού συλλόγου. Να μην ξεφεύγουμε πέρα από αυτό το τρίπτυχο, το οποίο ούτε αποσιωπάται, ούτε ξεχνιέται, ούτε διαγράφεται, όπως θέλουν κάποιοι να καταφέρουν. Και όλες οι κινήσεις και όλες οι δραστηριότητες των συλλόγων πρέπει να κινούνται με αυτόν τον, γύρω από αυτόν τον πυρήνα. Το να γίνει μία εκδήλωση φολκλωρικό, σε φολκλωρικό επίπεδο είναι το μόνο εύκολο. Το να βγει ένα μήνυμα ότι αυτό το πράγμα γινόταν έτσι για αυτό το σκοπό. Γιατί η κάθε εκδήλωση και το κάθε γεγονός στις πατρίδες είχε το σκοπό του. Δεν γινόταν τίποτε τυχαίο, ακόμη και το φαγητό. Και το γλυκό είχε το σκοπό του, το κάθε φαγητό και το κάθε γλυκό. Οπότε αυτό το πράγμα πρέπει να μεταλαμπαδευτεί, πρέπει να μείνει ζωντανό. Δεν θα ρωτήσω αν υπάρχουν επαφές με τις ιδιαίτερες πατρίδες, μάλλον με τις χαμένες πατρίδες. Νομίζω ότι είναι πολύ θα προτιμούσα αλυσμόνητες. Αλυσμόνητες, βεβαίως. Είναι πολύ, υπάρχουν επαφές. Ξέρω ότι γίνονται πάρα πολύ συχνές επισκέψεις και ξέρω ότι υπάρχει ιδιαίτερη συγκίνηση. Η συγκίνηση είναι, δεν περιγράφεται. Με όσο καλός να είναι κανείς τα λόγια, δεν μπορεί να περιγράψει τη συγκίνηση αυτών των επισκέψεων. Έτσι. Δεν περιγράφονται. Θα δούμε λοιπόν και στη συνέχεια κάποια πράγματα. Κύριε Λαζαρίδη, νομίζω βέβαια για τα θέματα των ποντίων. Δεν ξέρω και τι να πρωτοπούμε από τη μία πλευρά, αλλά δεν ξέρω και τι δεν ξέρει και ο κόσμος. Ο ποντιακός πληθυσμός είναι πάρα πολύ μεγάλος στην περιοχή μας. Δεν ξέρω, ίσως και κατά το ίμιση να είναι. Δεν έχουμε μετρηθεί ακόμα και δεν έχετε μετρηθεί. Να μετρηθούμε. Εγώ τι να σας πω για το... Όπως είπατε και πριν, είμαι πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Αλωνακίων. Είναι ένα χωριό 12 χιλιόμετρα έξω από την Κοζάνη. Ένα τυπικό χωριό, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, το οποίο πριν την έλευση εδώ των προσφύγων κατοικούνταν από Τούρκους. Είναι πολλά αυτά τα χωριά της, πάρα πολλά, και του νομού Κοζάνης και γενικά της Δυτικής Μακεδονίας που ήταν πριν στην ίδια κατάσταση και τώρα κατοικούνται από πρόσφυγες, όχι καθαρά πόντιους, και μικρασιάτες και θρακιώτες, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές εδώ. Τώρα για το χωριό και το σύλλογο των δικών μας, νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, δεν διαφέρει από, από όλους τους συλλόγους, τους ποντιακούς τουλάχιστον, που έχουν τα χωριά. Σε υψηλό επίπεδο, βέβαια, από όσο γνωρίζω, όλοι οι σύλλογοι ποντιακοί έχουν το θέμα της γενοκτονίας. Εκεί γίνεται μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου καταρχάς να αναγνωριστεί και, και να καθιερωθεί η ημέρα στην ημερομηνία της ως εθνική επέτειος. Κάτι το οποίο δεν έχει επιτευχθεί ως σήμερα, αλλά και στο εξωτερικό, και βεβαίως να ζητηθεί συγγνώμη και από την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό είναι ένα θέμα που το παλεύει σε κεντρικό επίπεδο η δευτεροβάθμια οργάνωση που έχουν η μία από τις δύο δευτεροβάθμιες οργανώσεις που έχει ο ποντιακός χώρος στην Ελλάδα, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας. Και ο κάθε σύλλογος ξεχωριστά διατηρώντας ζωντανές τις μνήμες, έτσι δεν είναι. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά πιο έντονα εκείνη την περίοδο, διοργανώνει κάποιες εκδηλώσεις που έχουν αναφορά στη γενοκτονία. Τις δύο τελευταίες χρονιές έχουμε διοργανώσει και σε συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης, πλέον τον καλλικρατικό, μια πιο μεγάλη εκδήλωση, ώστε να έχει πιο πολύ κόσμο, να γίνει πιο έντονο, να δειχτεί πιο πολύ αυτή η ημέρα και το τι σημαίνει, το τι έγινε και το τι ζητάμε. Γιατί υπάρχει και μια παρεξήγηση πάνω σε αυτό το θέμα. Σίγουρα δεν ζητάμε το να επιστρέφουν τα εδάφη εκείνα πίσω στην Ελλάδα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία σε κεντρικό επίπεδο όμως παλεύεται από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Έχουμε κάποια θετικά βήματα. Τώρα εντάξει, ο αγώνας συνεχίζεται.
Ο διαρκώς πληθυσμός πάντως, ανεξάρτητα από το θέμα της γενοκτονίας, έχει μια πολύ μεγάλη κουλτούρα σε πάρα πολλά επίπεδα και στην κουζίνα, όπως ανέφερε προηγουμένως και για την Κράσια η κυρία Μαρτινάκη, και στα ήθη τους, στο χορό, στη μουσική, πάρα πολλά. Αυτά έχουμε εμείς την ιδιαιτερότητα ότι το κάθε χωριό αντιπροσωπεύει κάτι συγκεκριμένο από την ευρύτερη περιοχή του Πόντου. Οπότε το κάθε σύλλογος τοπικός προσπαθεί να αναδείξει τα στοιχεία τα οποία έφεραν οι παππούδες τους από τα συγκεκριμένα χωριά. Σε πιο κεντρικό επίπεδο γίνονται κάποιες εκδηλώσεις αναπεριφέρεια. Εμείς εδώ είμαστε η περιφέρεια στην οποία υπάγεται η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος, γιατί η Ήπειρος έχει σχετικά πιο λίγα σωματεία, οπότε ενσωματώνεται κατά κάποιο τρόπο στη Δυτική Μακεδονία. Κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις με θέματα του φαγητού που αναφέρατε. Παρακολουθούμε γλώσσας, και πλάνα από τους μωμόγερους, ένα έθιμο που αναβιώνει σε πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Στον νομό Κοζάνης έχουμε 8 χωριά που φέρανε το έθιμο αυτό στην συγκεκριμένη αυτή μορφή, με κάποιες μικρές παραλλαγές βέβαια, τα οποία μπορώ να πω από τα... Και μάλλον βλέπουμε και κάποια παραδοσιακά ποντιακά φαγητά αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε μεγάλη ποικιλία. Οι εκδηλώσεις σε περιφερειακό επίπεδο προσπαθούν να αναδείξουν στοιχεία πιο ευρύτερα από τους τοπικούς χορούς. Είναι πάνω στη γλώσσα, στα έθιμα, στο θέατρο, στη μουσική, στο χορό. Και βέβαια σε κεντρικό επίπεδο, σε πανελλαδικό επίπεδο, κάποια θέματα τα οποία τα διεκδικεί η Ομοσπονδία με τις περιφέρειές της όπως είναι χωρισμένη διοικητικά κατά κάποιο τρόπο. Θα πούμε στη συνέχεια. Ωραία. Κύριε Τσιάντα, Σύλλογος λοιπόν Ηπειρωτών Κοζάνης. Η Ήπειρος βεβαίως είναι μια περιοχή που είναι πάρα πολύ κοντά στην Δυτική Μακεδονία. Τώρα πλέον, ναι, και με την Εγνατία εδώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω βέβαια, κάποιοι έχουν στεναχωρηθεί που αυτό το πανέμορφο βουνό έχει αυτόν τον δρόμο, αλλά από την άλλη πλευρά μας βοηθάει πάρα πολύ στο να είμαστε εκεί. Μια ορεινή κατά κύριο λόγο περιοχή, με κύρια ενασχόληση, αν δεν κάνω λάθος, στην ακτινοτροφία. Και νομίζω είναι πάρα πολύ πλούσια παράδοση και η Ήπειρος. Ναι. Νομίζω ότι κόβεται και ευρώ εσείς εκεί. Έχετε ένα εργοστάσιο που κόβει ευρώ. Ναι, να το επισκεφθούμε. Θέλω να μας εξηγήσετε λιγάκι όμως τι εννοείται. Να ξεκινήσω κι εγώ από την ίδια λογική που ξεκίνησαν και οι προλαλήσαντες. Καταρχάς, θα σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας πρόσκληση, γιατί ο πολιτισμός είναι αυτός που πρέπει μέσα στη σημερινή κρίση να μείνει αναλύωτος. Από όποια πλευρά της πατρίδας και αν προέρχεται, γιατί χωρίς πολιτισμό νομίζω δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Αν από όλα αυτά που ακούσαμε από τους προλαλήσαντες θέλουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι οι νέες γενιές θα πρέπει να πάρουν κάτι από τις γενιές των παππούδων τους, των προπαππούδων τους, από τη δική μας ίσως γενιά. Πάνω λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια ιδρύσαμε και εμείς το Σύλλογο Ηπειρωτών το 1986. Λειτουργούμε από τότε με αρκετά χορευτικά τμήματα. Έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά από τα χορευτικά τμήματα, προσπαθώντας να διατηρήσουμε τα ήθη και έθιμα της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Αυτό όμως που προσπαθούμε τώρα τελευταία να κάνουμε είναι να το βάλουμε σε. Έτσι και τα βλέπουμε και κάποια πλάνα από τις εκδηλώσεις σας, από κάποιες εκδηλώσεις. Και αυτή η στολή που παρουσιάζουμε φέτος, ακριβώς αυτό πήγαινα να πω, είναι μερικά πράγματα τα οποία προσπαθούμε να τα. Τις στολές, για παράδειγμα, από αυτό το χορευτικό, τις έχουμε πάρει από τη Βόρειο Ήπειρο. Είναι οι στολές από τη Βόρειο Ήπειρο. Θέλουμε να δείξουμε αυτόν τον τρόπο ότι υπάρχει πολιτισμική αναφορά και για την Ήπειρο, όχι μόνο στα όρια της Ήπειρου όπως έχουν καθοριστεί πλέον τα ελλαδικά όρια, αλλά υπάρχουν και κάπου παραπέρα. Αυτά λοιπόν όλα εμείς προσπαθούμε μέσα από αυτή τη λογική στο Σύλλογο να τα περάσουμε και προς τα νέα παιδιά των χορευτικών. Και όχι μόνο. Υπάρχουν άλλοι σύλλογοι στη Δυτική Μακεδονία? Ναι, υπάρχουν. Σύλλογος Ηπειρωτών Εορδαίας, Σύλλογος Ηπειρωτών Κασπουριάς, υπάρχουν, ναι. Εκείνο όμως που ξαναλέω πάλι, εκείνο που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και πιστεύω να το καταφέρουμε στο τέλος, είναι να δημιουργήσουμε, και το έχουμε ήδη βάλει στα σκαριά, να δημιουργήσουμε ένα DVD με λαογραφικό υλικό από την ιδιαίτερη πατρίδα. Το έχουμε συλλέξει, είναι περίπου στα 1000 αντικείμενα όλων των κατηγοριών,
Μια πολύ μεγάλη δουλειά προφανώς. Μια πολύ μεγάλη δουλειά. Ναι, είναι πάρα πολύ δουλειά. Πολεμάμε τώρα περίπου ένα χρόνο να το τελειώσουμε. Και από εκεί και πέρα, μέσα από αυτό το DVD, το οποίο σε λίγο καιρό θα πιστεύω θα το έχουμε έτοιμο, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και στη νέα γενιά να καταλάβει ποιες ήταν οι χρηστικές αξίες αντικειμένων που τα έχουμε ξεχάσει σήμερα. Πιστεύω το ίδιο κάνουν και όλοι. Το ίδιο, όλοι οι σύλλογοι. Ναι, ναι, ναι. Και να δούμε αυτή η χρηστικότητά του σε εκείνη την εποχή, πόσο δύσκολη ήταν και πόσο σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Από την πράγματα καθημερινότητα, δηλαδή από το πιάτο και το πιρούνι και το κουτάλι, έτσι, και το πού μαγειρεύαμε και το πώς μαγειρεύαμε όλο αυτό το ζήτημα. Δεν έχουμε μείνει όμως εκεί. Εμείς έχουμε δημιουργήσει από το 1993 σε μια έκταση η οποία είναι παραχωρημένη από το Δήμο Κουζάνης σε ένα δικό μας πάρκο. Είναι μια όαση αναψυχής εδώ για την περιοχή. Έχουμε φροντίσει να εντάξουμε αυτή μας την προσπάθεια σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τα καταφέραμε και μέσα από αυτό καταφέραμε και κάναμε κάποια πράγματα. Έχουμε λοιπόν το δικό μας στέκι εκεί. Πόσα μέλη αριθμείτε, κύριε Τσιάννα, πόσα μέλη? Ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή έχει περίπου στα 160 μέλη. Είμαστε πάρα πολλοί εδώ επιρώτες, αλλά ένα από τα κακά, ή αν θέλετε σε εισαγωγικά, που μας έκανε η Ιγνατία είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο ο δρόμος. Τώρα και όλοι φεύγουν και πάνε. Οπότε δεν έχουν τόσο έντονη την ανάγκη να νιώσουν. Αλλά δεν πειράζει. Όμως σε εισαγωγικά έβαλα το κακό, δεν είναι κακό. Έπρεπε κάποτε αυτή η απομονωμένη περιοχή να βγει από την απομονωμένη. Από τις πλέον απομονωμένες της Ελλάδας. Αυτό είναι γεγονός. Είναι η πιο φτωχή περιοχή της Ελλάδας. Ίσως αυτό σε κάποια ζητήματα να μας έκανε και καλό εμάς τους επιρώτες, γιατί ξεκινήσαμε από πολύ φτωχές περιοχές και καταφέραμε να έρθουμε για αναζήτηση εργασίας, δηλαδή κάπου αλλού. Και αν αυτό το πάμε λίγο παραπέρα, θα δούμε ότι και οι πυρώτες ευεργέτες, και όχι μόνο, ξεκίνησαν από μια τέτοια αδύρυτη ανάγκη να φύγουν από τα πατρογονικά της εδάφη, μη έχοντας τίποτα εκεί να κάνουν, να πάνε στην ξενιτιά να ξενιτευτούν και όλο τον πλούτο τους και το μέλημά τους να τον επιστρέψουν στην πατρίδα. Για μας. Έτσι. Αυτό, όπως λέγαμε και εκτός αέρα, είναι κάτι που σήμερα δεν έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία. Τα δικά μας παιδιά, και το εννοώ αυτό, γιατί εμείς έχουμε εκδώσει και ένα DVD για τους πρώτες ευεργίες, το οποίο το έχουμε μοιράσει σε όλα τα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την περιφέρεια. Σε στήλη ερωτηματολογίου, τι ήταν οι πρώτες ευεργέτες, τι ήταν γενικά οι ευεργέτες, ποιες είναι οι ευεργεσίες, τι εννοούμε ευεργεσία σήμερα και αν αυτό υφίσταται στη σημερινή κοινωνία. Και όσο οι ανάγκες μας σήμερα είναι, αρχίζουν και μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν έτσι, πραγματικά. Όλα αυτά κάπου τα έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό είπα πριν ότι ό,τι πρέπει να ξεκινήσουμε καλά είναι να το ξεκινήσουμε τα σχολεία από τη σωστή βάση. Σε πολλά ζητήματα. Στους υπηρώτες θα συμπεριλαμβάνετε και τους βλάχους ευεργέτες. Εννοείται. Ούτως ή άλλως οι βλάχοι ευεργέτες, και αν θέλουμε αυτό να το ανοίξουμε, ήταν οι περισσότεροι. Γιατί και αυτοί από μια τέτοια ανάγκη ξεκίνησαν. Να φύγουν από τα χωριά τους που δεν είχαν τι άλλο να κάνουν εκεί, έτσι, να βγάλουν το ασπροστοζήν. Και μέσα από την αγάπη τους για δουλειά και η αγάπη για την πατρίδα κατάφεραν να κάνουν όλα αυτά που κάνανε. Εκείνο που κάναμε πάλι πλέον προσωπική κατεύθυνση εμείς ήταν να δημιουργήσουμε ένα DVD για το έπος του 40 και μια έκθεση την οποία την κάναμε πριν μερικά χρόνια εδώ στο Λαογραφικό Μουσείο, πάλι με σκοπό να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον όλων των παιδιών και συνεργασία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μεταφέραμε, ήρθαν όλα τα σχολεία της Κοζάνης και είδαν αυτή την έκθεσή μας. Είχαμε συνεργασία γι' αυτό με το Μουσείο Καλπακίου και το στρατόπεδο του Καλπακίου και όλο αυτό το υλικό είναι στη διάθεση όλων. Δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να το ζητήσει να το παρουσιάσουμε κάπου όπως και για τους υπηρώτες ευεργέτες. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή τη φιλοσοφία των εκδηλώσεων, εκείνο πλέον που έχουμε εντάξει στη λογική λειτουργίας και του πάρκου μας, που εδώ πρέπει να πω ότι το πάρκο τους καλοκαιρινούς μήνες τώρα πριν τελειώσουν τα σχολεία, σχεδόν όλα τα σχολεία της Κοζάνης περνάνε από εκεί, γιατί είναι ο μοναδικός χώρος περιφραγμένος, περιποιημένος και όλα αυτά. Και όλα αυτά με προσωπική εργασία και όπως είπε και ο φίλος μου, ο κύριος Πασχαλίδης εκεί, όλα αυτά για να ασχολείσαι με τα κοινά πρέπει να έχεις μεγάλη καρδιά. Όχι καλή καρδιά, μεγάλη καρδιά. Και μεγάλη τσέπη νομίζω έτσι. Πλέον. Και να πω εδώ για την. Η ιστορία της υπόθεσης για το σύλλογό μας ότι πέρα από αυτές τις λογικές του πανηγυριού και των εκδηλώσεων και του έτσι. Που ίσως όμως είναι και αναγκαίες σε πολλές περιπτώσεις. Θα το πούμε στο δεύτερο μέρος γιατί είναι αναγκαίες και πόσο πιο αναγκαίες γίνονται σήμερα με την κρίση που περνάμε. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε εδώ και το κοινωνικό πρόσωπο του συλλόγου. Εμείς σε όλα αυτά τα χρόνια είχαμε και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Γεωργοκομείο Κοζάνης που το επισκεφτόμαστε πολύ τακτικά, δεν χρειάζεται να λέμε τι κάνουμε.
όπως επίσης και για τις άπορες οικογένειες, κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε και η Θρακική Εστία. Οι φίλοι μας οι Θρακιώτες. Μοιράσαμε ρούχα και τρόφιμα και τα λοιπά, ας πούμε, με το κοινωνικό ποταπολείο. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κοινωνική δραστηριότητα. Πολύ ωραία. Χρειάζεται να το συζητάμε. Και το κυριότερο, και τελειώνω με αυτό στο πρώτο μέρος της κουβέντας μας, είναι ότι θα πρέπει να δούμε αυτή την φιλοσοφία με ποιο τρόπο θα την περάσουμε στη νέα γενιά. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια, να δούμε τι ενδιαφέρον υπάρχουν και από τους νέους να δραστηριοποιούνται μέσα σε συλλόγους, ναι, να μαθαίνουν για τα ήθη και τα έθιμα. Και για μένα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν πρέπει να είσαι, επειδή είσαι για παράδειγμα υπηρώτης, να είσαι στο σύλλογο υπηρωτών ή να μην πας και στη Θρακική Εστία για παράδειγμα ή οπουδήποτε αλλού. Έτσι ώστε να έχεις μια... Γιατί πλέον ο ελληνισμός αποτελείται από όλες αυτές τις φυλές, ράτσες ή όπως αλλιώς μπορούν να χαρακτηριστούν. Αλλά... Εδώ μου... Πληθυσμιακές ομάδες. Μιλήστε κύριε Παπάτα, πληθυσμιακές ομάδες. Το σύνηθες πάντως την καθομιλουμένη είναι να μιλάνε για ράτσα. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ξεχωριστή ράτσα. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά έτσι ήθιστε να λέγεται γι' αυτό. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο, έτσι όπως το θέσατε το θέμα, οι συνεργασίες μεταξύ των συλλόγων για την επιτυχία των όποιων εκδηλώσεων. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε και αυτά. Δεν πρέπει να μένουμε στη λογική. Κάνω εγώ το δικό μου πανηγύρι, δεν πρέπει να πάω στο πανηγύρι των ποντίων του γείτονα. Έτσι. Λοιπόν, κυρία Τζότζη, σύλλογο Ιταριάς, νέοι ορίζοντες στην περιοχή της Φλόρινας, στην περιοχή της Φλόρινας όπου βέβαια υπάρχει και εκεί μια πολύ έντονη πολιτιστική δράση από διάφορους συλλόγους. Εσείς προγραμματίζετε και προετοιμάζετε και ένα παμακεδονικό αντάμωμα. Θα ήθελα όμως καταρχάς να μιλήσουμε λιγάκι για τον σύλλογο, τον δικό σας, και στη συνέχεια στον επόμενο κύκλο να μιλήσουμε και για το... Ο σύλλογός μας λέγεται Νέοι Ορίζοντες. Ιδρύθηκε το 2009, γενικά είναι νεοσύστατος σύλλογος και έχει περίπου 180 μέλη, ενεργά μέλη. Λειτουργούν τρία τμήματα χορευτικά, των παιδών, των εφήβων και γυναικών. Έχουν λάβει τα παιδιά σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν βγει, για να διαδώσουν τα ήθη και τα έθιμα και τους παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας. Το αντάμωμα των Μακεδόνων, πώς προέκυψε? Τα παιδιά πηγαίνανε σε πάρα πολλά δρόμενα, πολιτιστικές εκδηλώσεις και είδαν ότι γινόντουσαν πάρα πολλά ανταμώματα εκτός από μακεδονικό αντάμωμα. Έτσι λοιπόν πίστεψαν και μπόρεσαν να το κάνουν, γιατί ο χορός μας ενώνει, και σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τα ανταμώματα. Το πρώτο αντάμωμα έγινε το 2011, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 20 σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Από όπου παρακολουθούμε και κάποιες εικόνες, ναι, κυρία Τζότζη. Ωραία. Ανεβάζοντας λοιπόν ο κόσμος το πρώτο μακεδονικό αντάμωμα στο ίντερνετ, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, ώστε στο δεύτερο αντάμωμα που έγινε την επόμενη χρονιά, το 2012, διπλασιάστηκαν οι συμμετοχές. 70 πολιτιστικοί σύλλογοι, όχι μόνο διπλασιάστηκαν, τριπλασιάστηκαν. Μας είδανε και κάτοικοι του εξωτερικού και παμακεδονικές οργανώσεις και έστειλαν ένα χορευτικό συγκρότημα από την Αμερική, μαζί και αντιπρόσωποι παμακεδονικών ενώσεων Αμερικής, Αυστραλίας, Ιρλανδίας, Γερμανίας. Και είχε έρθει και η συντονίστρια των παμακεδονικών ενώσεων, η κυρία Νίνα Γκατζούλη. Έτσι λοιπόν φέτος που διοργανώνεται το τρίτο παμακεδονικό αντάμωμα, οι παμακεδονικές οργανώσεις φρόντισαν να γίνει και το 11ο συνέδριο των Παμακεδονικών Ενώσεων της Ιφιλίου. Γίνεται το Σάββατο και την Κυριακή στις 13 και 14 Ιουλίου. Και παρουσία πολλών συλλόγων από όλη την Ελλάδα, και δύο έχουμε πάλι από το εξωτερικό και θα φιλοξενήσουμε συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα. Θα μείνουν στα ξενοδοχεία της Φλόρινας, γι' αυτό που είχαμε πει για το οικονομικό, θα δουλέψουν τα ξενοδοχεία, γιατί όλα αυτά τα συγκροτήματα που θα έρθουν να παραστούν στις εκδηλώσεις μας θα τα ξεναγηθούν σε όλη την περιοχή της Φλόρινας. Θα τους πάμε Πρέσπα, Νυμφαίο, σε διάφορα μέρη. Άλλα έρχονται για δύο διανυκτερεύσεις, άλλα για τρία. Άρα λοιπόν θα κινηθεί και η Φλόρινα, όπως είχαμε πει,
λίγο να βοηθήσουμε και μιλάμε για τι κόσμο που έρχεται, πόσος κόσμος. Μιλάμε για. Πέρσι είχαμε 3.000 χορευτές. Μόνο χορευτές. Μόνο χορευτές και χώρια οι υπόλοιποι επισκέπτες. Ναι. Οι επισκέπτες να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Κάνουμε να πούμε και για το συνέδριο των φλωρινιωτών. Ναι, μετά 15 και 16 γίνεται και το συνέδριο των απανταχού φλωρινιωτών, Δευτέρα και Τρίτη, και τη Τετάρτη έχουν μια επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της. Τα έξοδα όλα αυτά πώς καλύπτονται με τόσο κόσμο? Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ, αν και θα μας μαλώσει ο κ. Μπότας εδώ, γιατί δεν θέλω να μιλήσω για οικονομικά. Ναι, να ευχαριστήσουμε σε αυτό το Δήμο και την Περιφέρεια που προσπάθησαν να βοηθήσουν και βοηθούν με όποιο τρόπο, αλλά περισσότερο με το σουβλάκι, με αυτό το γνωστό παραδοσιακό. Και νομίζω ότι ίσως τελικά το σουβλάκι είναι αυτό που ενώνει και όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, κύριε Μπότα, γιατί ανεξαρτήτως με το ποιος είναι ο σύλλογος, το σουβλάκι δεν λείπει. Γιατί πέρυσι, αν υπολογίσουμε σε κόστος, 40.000 ευρώ στοίχησε όλη η εκδήλωση. Αυτά για να τα βγάλει ένας σύλλογος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν χρειάζεται και κάποια βοήθεια. Πόσα σουβλάκια να πουλήσει. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, να περάσουμε 40.000 σουβλάκια. 40.000 σουβλάκια, ακριβώς. Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε λοιπόν το καλοκαίρι το οποίο περιμένουμε. Τι προγραμματισμένες εκδηλώσεις υπάρχουν, αλλά να ρίξουμε και μια εκτενέστερη ματιά και σε αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί έως και σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας με θέμα τον πολιτισμό και την παράδοση και αφού δώσαμε κάποια στοιχεία σε σχέση με το στίγμα του κάθε συλλόγου και της κάθε περιοχής, της κάθε πληθυσμιακής ομάδας, μπορούμε να δούμε αναλυτικότερα τώρα τις εκδηλώσεις που υπάρχουν σε κάθε χώρο. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιάτσο και το αντάμωμα των βλάχων στην περιοχή στην Πίνδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Κατερίνης. Θα μας πείτε, κύριε Γιάτσο, τι έχουμε από αυτή την εκδήλωση, τι μας έχει μείνει από αυτή την εκδήλωση. Συμμετείχαν 45 σύλλογοι, πάνω από 2.000 χορευτές. Από ποιες περιοχές? Από όλη την Ελλάδα. Από Σέρες, από Δράμα, από την περιοχή των Γρεβενών, από τα Τρίκαλα. Κλεισούρα, Βλάστη, από τις δικές μας εδώ περιοχές. Από παντού. Η επισκεψιμότητα ήταν πάνω από 20.000 κόσμος. Δίρκησε τρεις μέρες. Την πρώτη μέρα ήταν εκδηλώσεις στην Κατερίνη των τοπικών συλλόγων. Τη δεύτερη μέρα υπήρχε η ομιλία του κυρίου Μέρτζου για την Μοσχόπολη, τη Μητρόπολη των Βλάχων. Και στη συνέχεια χόρεψαν όλα τα χορευτικά. Και την τρίτη μέρα στην Καρίτσα έγινε ο τρανός χορός, όλα τα χορευτικά μαζί. Φαντάζομαι θα ήταν κάποιο έκλεισε υπερθέαμα, έτσι. Επειδή έχω παρακολουθήσει τηλεοπτικά τουλάχιστον, είναι φοβερές, πραγματικά. Έτσι. Πέστε μου. Και τώρα να μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στα βλαχοχώρια της Πίνδου. Αν θέλετε, αν θεωρείτε ότι ολοκληρώσαμε δηλαδή με το θέμα του ανταμώματος. Με το θέμα του ανταμώματος, εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή. Πάντως θεωρώ και νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί ότι είναι κάποιες εκδηλώσεις που πραγματικά αν είσαι παρόν και νιώθεις και κάποια πράγματα, υπάρχει και δηλαδή και το ζήτημα του αίματος σε αυτή την περίπτωση, είναι πραγματικά αξίζει τον κόπο να είσαι εκεί και να το ζήσεις αυτό το πράγμα. Μα και γι' αυτό κάθε χρόνο οι σύλλογοι συμμετέχουν ήδη, γιατί αισθάνονται, τους αρέσει, αγαπούν αυτό που κάνουν. Πιστεύουν σε αυτό που κάνουν και επειδή θεωρούν το έργο τους πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό και συμμετέχουν κάθε χρόνο. Δεν πέφτει, ίσα ίσα μεγαλώνει η συμμετοχή. Με αυτόν τον τρόπο, πάντως, κύριε Γιάτζο, διατηρείται πέρα από το θέμα της παράδοσης των χορευτικών, βλέπουμε, παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή και κάποια πλάνα,
και το θέμα των τραγουδιών, των βλάχικων. Δεν ξέρω βέβαια και η γλώσσα κατά πόσο πλέον είναι ζωντανή. Πόσοι τη γνωρίζουν αυτή τη στιγμή τη βλάχικη γλώσσα. Τη γνωρίζουν πάρα πολύ κόσμος. Μέλημά μας είναι να συνεχιστεί. Μέλημα των συλλόγων κυρίως είναι να συνεχιστεί η γλώσσα. Και στα νέα παιδιά, παιδιά στην ηλικία μου μιλάνε πάρα πολύ. Και κύριος στόχος είναι να μην χαθεί αυτή η γλώσσα. Οι νέοι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είπατε και εσείς ότι είναι και άνθρωποι στην ηλικία σας. Οι νέοι ενδιαφέρονται, τη μαθαίνουν. Μα... Και πώς μπορείς να τη μάθεις, γιατί από όσο ξέρω δεν υπάρχουν και. Από στόμα σε στόμα. Από στόμα σε στόμα, έτσι. Θέληση να υπάρχει, θέληση στο να στη μάθουν να υπάρχει. Οι παλαιότεροι. Πρέπει βέβαια να αφιερώσουν και οι δύο κάποιο χρόνο. Αυτό το πράγμα υπάρχει, αυτή η φλόγα δεν σβήνει. Όλοι μας θέλουμε, όλοι θέλουν. Και φροντίζουμε στο να μάθουν όλα τα παιδιά τη γλώσσα. Εύκολη ή δύσκολη? Εύκολα. Έχω την παρέμβαση του Μιχάλη εδώ, του κάμεραμάν μας. Εύκολα. Να δούμε λοιπόν για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Ναι, θα σας μιλήσω για τις εκδηλώσεις των βλαχοχωρίων της Πίνδου. Θα ξεκινήσω από τη Σαμαρίνα. Η Σαμαρίνα έχει κάνει... Γιορτάζει πάντα κάθε χρόνο τα κλείδωνα, είναι μια γυναικεία γιορτή. Τώρα ο μεγάλος χρόνος γίνονται πάρα πολλά πανηγύρια, γιατί κάθε Άγιο οι βλάχοι τον γιορτάζουν. Αλλά θα σας αναφέρω τα πιο μεγάλα πανηγύρια. Το 15 Αύγουστο η Σαμαρίνα γιορτάζει, δέχεται πάρα πολύ, πάρα πολύ κόσμο ανεβαίνει να τη δει. Γιατί νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ γνωστή η Σαμαρίνα. Είναι πάρα πολύ γνωστή η Σαμαρίνα, η ιστορία τη είναι γνωστή, συμμετείχαν. Ένα τάγμα Σαμαρινών συμμετείχε στον πόλεμο στην έξοδο του Μεσολογγίου. Πολλοί κόσμος ανεβαίνει, πηγαίνει στη Σαμαρίνα. Υπάρχει η εκκλησία, μια μοναδική εκκλησία της Παναγίας με το πεύκο στο ιερό που πάρα πολλοί κόσμος αξίζει να το δει. Γίνεται ο μεγάλος χορός, ο Τσάτσος, έξω από το προάβλιο της εκκλησίας της Παναγίας. Ένας πάρα πολύ γνωστός χορός. Το 15 Αύγουστο σας λέω. Στη συνέχεια η Σαμαρίνα έχει και τη Μικρή Παναγία ένα πανηγύρι, αλλά να μην αναφερθούμε. Στι μικρότερε εκδηλώσει, εν πάση περιπτώσει. Μικρότερε δεν είναι, αλλά να μην τι πιάσουμε και θα μην πιάσουμε. Μία-μία αναλυτικά. Έτσι. Το περιβόλι έχει. Αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι πάντως ότι αν πα αυτή την περιοχή το καλοκαίρι θα πετύχει σίγουρα κάποια εκδήλωση. Σίγουρα κάποια εκδήλωση. Σίγουρα κάποια εκδήλωση. Το περιβόλι έχει το μεγάλο πανηγύρι τη Αγία Παρασκευή. Διαρκεί τρει ημέρε. Ξεκινάει η πρώτη μέρα, γίνεται η λιτανεία στην Αγία Παρασκευή. Κάθε μέρα γίνεται και σε άλλη εκκλησία. Με το που τελειώνει η λειτουργία, όλοι ανεβαίνουν στο Κίνικ, είναι μια περιοχή. Όλο το χωριό ανεβαίνει εκεί και τραγουδάει. Χορεύουν οι άντρες μπροστά, οι γυναίκες πίσω. Και στην επιστροφή συνεχίζουν τραγουδιώντας και γυρνάνε όλοι στην πλατεία. Η Σμίξη και αυτή γιορτάζει τον 15 Αύγουστο. Έχει τρεις μέρες πανηγύρι. Την πρώτη μέρα γίνονται οι εκδηλώσεις στην πλατεία. Την τρίτη μέρα την δεύτερη μέρα χορεύουν τα χορευτικά. Την τρίτη μέρα γίνεται το νυφοδιάλεγμα. Χορεύουν οι γυναίκες στην πλατεία στο χωριό. Η Κρανιά επίσης γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Και υπάρχουν πληθώρα πολιτιστικών αντίστοιχων εκδηλώσεων. Βέβαια υπάρχουν πληθώρα. Διοργανώνουν μαζί, όπως σας είπα και την πρώτη φορά που μίλησα, διοργανώνουν μαζί. Και ένα αντάμωμα εδώ και 9 χρόνια φέτος γίνεται στο περιβόλι. Το ένα το αντάμωμα Βλαχοχωρίων Πίνδος. Αυτό το αντάμωμα συμμετέχει και το Δίστρατο. Μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση. Πάρα πολύ κόσμος έρχεται να δει αυτή την εκδήλωση. Κάποια χαρακτηριστικά ήθη και έθιμα έτσι της περιοχής, κύριε Γιάντσο. Κάποια χαρακτηριστικά, κοιτάξτε. Οι σύλλογοι. Είναι πάρα πολλοί που δουλεύουν και τραβούν όλο αυτό το κουπί. Η ανάγκη λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης, γιατί σε αυτά τα χωριά που σας είπα, το χειμώνα δεν μένει κόσμος. Επαγγελματικά πλέον ο κόσμος έχει αλλάξει στροφή, είναι στο Βελεστίνο, είναι στη Λάρισα. Έχουν δημιουργήσει κάθε περιοχή και το κάθε χωριό το δικό του σύλλογο, προσπαθώντας να διατηρήσουν τα είδη και τα έθιμά τους. Συμμετέχουν σε πάρα πολλές κοινωνικές οργανώσεις, διοργανώνονται θελοντικές αιμοδοσίες. Και συμβάλλουν πάρα πολύ και στην οικονομία την τοπική. Στα Γρεβενά στηρίζουν πάρα πολύ τα βλαχοχώρια την τοπική οικονομία, γιατί για 8 μήνες έρχονται ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, οι κτηνοτρόφοι κυρίως, και εργάζονται και ζουν στα Γρεβενά,
Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει για την οικονομία των Γρεβενών αυτό το πράγμα. Κάποια λαογραφικά στοιχεία ενδεχομένως, υπάρχει κάποιο μουσείο, κάποια αντικείμενα τα οποία... Ο κάθε σύλλογος βέβαια έχει στο χωριό του κάθε μουσείο που παρουσιάζει διάφορα σκεύη, διάφορα τις... γιατί οι στολές είναι διαφορετικές. Το κάθε χωριό έχει τη δική του στολή. Αυτά υπάρχουν. Υπάρχουν μουσεία, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, συγγραφείς, διάφορα πράγματα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο ή αν κάποιο κάλεσμα στον κόσμο για τις εκδηλώσεις. Τον περιμένουμε όλους. Βασικά τους περιμένουμε όλους γιατί το κάθε χωριό όλη αυτή την περίοδο μέχρι και το Σεπτέμβριο είναι γεμάτο εκδηλώσεις. 3 Αυγούστου, σας είπα, είναι αυτό που διοργανώνουν όλοι οι σύλλογοι μαζί, όλα τα βλαχοχώρια μαζί. Όλος ο κόσμος είναι ευπρόσδεκτος. Με μεγάλη χαρά θα σας υποδεχτούμε. Ήθελα να πω όμως και το εξής, ότι ούτως ή άλλως και ακόμη και εκδηλώσεις να μην έχει, είναι τόσο όμορφες περιοχές που θα είναι πάρα πολύ καλό να είναι κάποιος. Το περιβόλι και η Αυδέλα βρίσκονται ανάμεσα στη Βαλιακάλδα, γιατί ο εθνικός δρυμός της Βαλιακάλδα, ξέχασα να το αναφέρω, είναι στο περιβόλι. Η Αυδέλα και το περιβόλι βρίσκονται ανάμεσα στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και τη Βαλιακάλδα. Η Σαμαρίνα με τη Σμίξη είναι πάρα πολύ κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο. Η Σαμαρίνα έχει το δεύτερο ψηλότερο βουνό, το Σμόλικα. Είναι πάρα πολύ γνωστά χωριά και αξίζει ο κόπος να έρθεις να τα δεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να έρθουμε και στον κύριο Μπομπότα, να δούμε λοιπόν τι έγινε και στο αντάμωμα των Σαρακατσανέων. Είχατε και μία αναβίωση, αναπαράσταση του παραδοσιακού σαρακατσάνικου γάμου. Θα μας τα πείτε όλα αυτά όμως. Ναι. Είναι γεγονός ότι υπήρξε μία αναπαράσταση του σαρακατσάνικου γάμου, αλλά όχι μόνο αυτό. Γενικά στάθηκε στην νεολαία, στάθηκε στο ηλεκτρονικό ραδιόφωνο, στάθηκε στην ηλεκτρονική παρουσία πλέον των οργανώσεων αυτών, είναι μείζον το ζήτημα και εκεί νομίζω ότι μπαίνει ένα πεδίο δόξης λαπρών που μπορεί να αναπτυχθεί η συνοχή πλέον και των συλλόγων αλλά και της παράδοσης και η σύνδεση και η οργάνωση γιατί και για τις καλύτερες εκδηλώσεις πλέον το διαδίκτυο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό είναι γνωστό. Εμείς να πούμε σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας ότι το επόμενο διάστημα θα είναι διάστημα ιδρυτικό, διερευνητικό. Να κάνουμε ένα σύλλογο σε επίπεδο Φλόρινας, η ονομασία που επίκειται είναι ο Φλάμπουρας. Ο Φλάμπουρας είναι η σημαία που ράβει ο γαμπρός στον γάμο, αλλά και ευρύτερη σημασία, εκτός από την γονιμότητα. Είναι ο Φλάμπουρας της Επανάστασης, του αδήλωτου πνεύματος, το οποίο σε κάθε ευκαιρία γάμου το σήκωναν ως ένδειξη ότι ήταν η αδούλωτη της ανεξαρτησίας. Αυτό το πράγμα ήταν ένα σύμβολο αγώνα. Αυτό βέβαια σε επίπεδο Φλόρινας κάποια στιγμή αφού ιδρυθεί θα συμμετάσχουμε στο Περτούλι και ακολουθούν κάποια ανταμώματα που ήδη γίνονται σε χαλαρό τρόπο, σε ιδιωτικό κύκλο, όπως είναι κάποια ανταμώματα του Αηλιά. Στον Αηλιά και μικρότερης εμβέλειας και καθαρά ιδιωτικές. Δηλαδή και γίνονται στα δύο όρη Βόρας και Βαρνούς. Βαρνούς είναι στο χιονοδρομικό κέντρο του Πισοδερίου από πάνω. Εκεί πέρα αυτά πρόκειται να οργανωθούν με πολύ καλύτερο τρόπο και να συμπεριλάβουν πολύ μεγαλύτερες πληθυσμικές ομάδες. Και φιλόδοξος στόχος που πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το πετύχουμε είναι μεγάλο αντάμωμα των απανταχού Σαρακατσανέων στα όρη της Φλόρινας. Έτσι. Γιατί είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Είναι στο μια, Βίτσι ναι, εννοείται. Όχι στο Βίτσι, κυρίως στο Βαρνούντα ή στο Βόρα όπου είναι τα δύο βουνά τα οποία είχαν μεγάλες ομάδες από αποποιημένες. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα εξαιρέσουμε από τη συμμετοχή και τους άλλους, παράδειγμα το Βέρμιο ή άλλα όρη τα οποία ήταν πιο κάτω εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Και θα δούμε αν μπορούμε να ιδρύσουμε αδερφότητα συνολική ή κατά τόπους κάποιους συλλόγους οι οποίοι θα υπόκεινται στην Ομοσπονδία των Σαρακατσανέων Ελλάδος. Και αυτό άρα θα δούμε και εδώ κάποιες εκδηλώσεις. Βεβαίως θα υπάρξουν κάποια στιγμή και εδώ. Αυτά βέβαια είναι στο σχέδιο το οποίο τέθηκε στο αντάμωμα αυτό και ο σπόρος είχε πέσει
πριν από κάποια χρόνια. Για το λόγο ότι υπήρχε αποχή των Σαρατζανέων από την Σαρατζανέων από την περιοχή μας. Και βέβαια εγώ θα ήθελα να πω έτσι γενικότερα ότι ένας μεγάλος, μάλλον υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες του ελληνισμού. Αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες του ελληνισμού μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο εκτός από τη διατήρηση των ηθών μας στη σημερινή ανομική εποχή, όπου στα σχολεία δεν μιλάνε για τη σημαία, δεν μιλάνε για παραδόσεις και η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο και σε αυτό το τομέα Κυψέλη μπορεί να παίξει η παράδοση ή ένα σημείο άλλο. Έτσι, από εκεί και πέρα, ο εθνικός σκοπός, διότι ως γνωστόν στην περιοχή τα ψεύδι υπάρχουν και οι σκοπιμότητες των ψευδών, δεν θέλω να σταθώ να πω, τα ονόμαστε, η κοινωνική συνοχή, διότι εγώ πιστεύω ότι στους συλλόγους θα πρέπει να εναλλάσσονται οι άλλες πληθυσμιακές ομάδες, δηλαδή όταν θα γίνεται ένα συνέδριο της μίας πληθυσμιακής ομάδας, καλό είναι να συμμετάσχουν σαν αντιπρόσωποι και άλλοι. Είναι μια αυτή αμφικτιονία ούτως του ελληνισμού. Και μιας και το συζητήσαμε έτσι, και λίγο στο διάλειμμα, υπάρχουν πάρα πολλοί, μάλλον οι περισσότεροι από εμάς, δεν ανήκουμε αμιγώς σε κάποια πληθυσμιακή ομάδα, αλλά είμαστε... Διγενείς και τριγενείς. Διγενείς και τριγενείς, ακριβώς, έτσι. Και τετραγενείς μερικές φορές. Ναι. Δεν είναι κακό. Να σας πω ότι εγώ είμαι εκ πατρός Σαρακατσά μου. Εκ μητρός είμαι, αρβανίτης και ντόπιος. Έτσι, και σας λέω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, διότι υπάρχει πολύ συνθετικότητα. Είναι ομάδες του ελληνισμού, έτσι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για την ομάδα, τη μεγάλη ομάδα των Σαρακατσανίων. Τι πληθυσμός είναι αυτός στην Ελλάδα? Ξεπερνάει, αγγίζει το εκατομμύριο, το ξεπερνάει κάπως έτσι. Αρκεί να σας πω ότι γύρω στις 300.000 είναι στη Βουλγαρία. Και έχει και κάποιες χιλιάδες στη Φύρομ. Δηλαδή είναι με πολύ μεγάλο νούμερο. Είναι φάμιλο των ποντίων και ίσως και το ξεπερνάει. Και πολλών άλλων. Δεν έχουν γίνει ακριβείς μετρήσεις. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι επειδή ένα κομμάτι. Για έναν ομαδικό λαό. Ένα κομμάτι. Και αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να είναι ξεκομμένο, όπως και κάθε κομμάτι από την κοινωνική συνοχή. Ανήκει σε μια αμφικτιονία, σε μια ομοσπονδία ελληνισμού. Έχουν το κοινό. Έτσι, από εκεί και πέρα, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Αυτό είναι το δικό σας χέρι και λέω όλων τους ναι, δικό σας χέρι. Σαφώς, σαφώς. Στο να γίνονται διάφορες δράσεις οι οποίες θα συσπυρώσουν τους πληθυσμούς μεταξύ τους. Και θα ήθελα να δώσω και έναν τελευταίο τόνο. Και αυτό, αν θέλετε, δέστε το από το προσωπικό μου βίτσιο ότι είμαι οικονομολόγος. Και σε τελική ανάλυση, πρέπει κάποια στιγμή να σταθούμε και στην ανάπτυξη. Την ανάπτυξη την περιμέναμε μέχρι σήμερα από κονδύλια ευρωπαϊκά, από την Αθήνα, η οποία προερχόταν με τους κάθε υπουργούς και γενικά με την πολιτική. Και επειδή τελικά η κοινωνία πρέπει να αποτελέσει κάποια, πρέπει να πάρει ένα ρόλο, γιατί αποδείχτηκε ότι η πολιτική με την έννοια της ωφελημότητας στο σύνολο είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στους πολιτικούς και πρέπει να αναλάβουν και η κοινωνία να λάβει ρόλους. Εγώ πιστεύω ότι η ανάπτυξη σημαίνει και οργάνωση. Σημαίνει ότι αυτός ο οποίος μπορεί να έρθει στις περιοχές που είναι από άλλες περιοχές μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης. Να σας δώσω ένα στίγμα. Η Φλόρινα των 55.000 κατοίκων έχει μία ανάπτυξη σε όλα τα χρόνια γύρω στις 400.000 κόσμος στα 4 σημεία του ορίζοντα. Και σήμερα υπάρχει η πληροφορική που μπορεί αυτούς τους ανθρώπους να τους βρεις πολύ εύκολα και δεν μιλάει μόνο τα Facebook, το κάθε μέσο. Και από εκεί και πέρα, όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα πρέπει απλώς να αναλώνονται στα σουβλάκια και οτιδήποτε, θα πρέπει να πηγαίνουν και παραπέρα, να υπάρχουν και δυνατότητες επανάκαμψης αυτών των ανθρώπων στις περιοχές όπου ήταν με τους τρόπους οι οποίοι μπορούν να είναι κάθε φορά οι καλύτεροι. Έτσι, αυτό να επιδιώκεται τότε με αλφαγιώτα. Έτσι, αυτόν τον σκοπό... Νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτός είναι και ο στόχος και των ανταμωμάτων. Δεν ξεφύγαμε. Ένας σκοπός των ανταμωμάτων, πολύ σημαντικός, είναι αυτό η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική προαγωγή και η οικονομική ανάπτυξη. Αυτό το μιλάμε πράγμα, για στόχους. Ναι, είναι οι στόχοι. Δεν λέω ότι θα το πετύχει από μόνο του.
ούτε λέω ότι θα αποκαταστήσει άλλα πράγματα. Λέω όμως ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά. Και αντλάτων στην ευκαιρία από την κυρία Τζότζη που είπε ότι έρχονται κάποιοι άνθρωποι. Βέβαια δεν έχουμε τις υποδομές. Γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα και σε επίπεδο Κοζάνης, δεν ξέρω αν μπορεί πάνω από 5-6.000 τα ξενοδοχεία να κρατήσουν ως επίσημα ξενοδοχεία κάποια πληθυσμιακή ομάδα αν έρθει λίγο μεγαλύτερη. Αυτά τα ζητήματα υπάρχουν είναι. Και γύρω περιοχές. Υπάρχουν και γύρω, σαφώς. Νομίζω ότι αν υπάρχει θέληση μπορούν να γίνουν. Κοντολογείς επίκυνται προσπάθειες. Είναι πολύ καλό. Εγώ το βλέπω πολύ θετικό ότι οι σύλλογοι δραστηριοποιούνται. Είναι πάντοτε καλό ομάδες, ελληνικές ομάδες, οι οποίες θα έλεγα ας υπάρχει και η άμυλα. Καλό κάνει η άμυλα. Αρκεί να είναι ευγενής. Και έτσι κι αλλιώς Έλληνες είμαστε, ευγενείς είμαστε σε τελική ανάλυση. Μάλιστα. Κύριε Πασχαλίδη, να έρθουμε και σε εσάς να δούμε λίγο τι προγραμματίζει η Θρακική Εστία ή αν έχετε ήδη προγραμματοποιήσει και κάποιες εκδηλώσεις. Ένα λίγο αστείο. Βεβαίως. Ο κύριος Μπομπότας είναι εναντίον των σουβλακιών, γιατί αυτή είναι εκτινοτρόφικη από πρόβατο δεν κάνει σουβλακιά. Ακριβώς. Ίσως να προέρχεται από εκεί η αντίδρασή του. Ωραία. Λοιπόν. Μπορούμε να κάνουμε μια πρόταση να κάνουμε σουβλάκια από αρνιά και κατσίκια στις επόμενες εκδηλώσεις. Αλλά θα είναι λίγο ακριβά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που με κάνει ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένο να ασχολούμαι με το Σύλλογο είναι αυτή η χαρά των παιδιών όταν πιάνονται χέρι με χέρι και χορεύουν. Η πρώτη επαφή με το Σύλλογο είναι ο χορός. Κακά τα ψέματα. Τα παιδιά τα δελεάζεις έτσι. Όταν πιάνεσαι με το χέρι, είπαμε χαιρετιόμαστε και κάνουμε χειραψία. Στο χορό είμαστε μόνοι μας η χειραψία. Ανταλλάσσουμε μηνύματα, βλεπόμαστε, κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δένονται τα παιδιά, συνεργάζονται, τα παιδιά ακούνε, συγχρονίζονται, γυμνάζονται αν θέλετε, γυμνάζουν το αυτή, το νου, όλα τα πάντα. Μα και είναι και μια κάθαρση ο χορός από μόνος του. Αυτό είναι το υπάρχει μόνο ένα. Σε δεύτερη φάση έχουμε τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι έρχονται παρακολουθώντας τα παιδιά, μερακλώνουν με το σύλλογο και όταν λέω για χορευτικά δεν εννοώ αμίγος, δεν είναι θρακιώτες. Τα χορευτικά μας είναι ανοιχτά. Μπορούν να έρχονται όλοι και οι περισσότεροι σίγουρα είναι. Όσοι θέλουν να διδαχθούν τα. Και νομίζω ότι έρχονται. Έχουμε έχουμε πόντιους, έχουμε και γενιές. Νομίζω ότι έρχονται ούτως ή άλλως. Που χορεύουν στα χορευτικά μας. Και τους χαιρόμαστε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την πολυπολιτισμικότητα που έχουν τα παιδιά που απαρτίζουν τα χορευτικά μας. Λοιπόν, όλες οι εκδηλώσεις μας έχουν αυτό το σκοπό. Να διαιωνίζουν, μάλλον να πηγαίνουν στο μετά. Αυτά που παραλάβαμε εμείς από τους γονείς μας είναι αυτά που μάθαμε εμείς από τους προγόνους μας να τα δώσουμε στα παιδιά μας. Το αντάμωμα τώρα, οι εκδηλώσεις του Συλλόγου, οι τοπικές, έχουν βέβαια ένα χαρακτήρα. Δείχνουμε μια μέρα τη δική μας, του Συλλόγου, καθαρά την ταυτότητα, αλλά συνήθως καλούμε και χορευτικά είτε από την πόλη μας, είτε από την περιφέρεια, είτε από όλη την Ελλάδα και κάνουμε το ταξίδι στην παράδοση. Όπως και φέτος, παράδειγμα στο Κλείδωνα, η πρώτη μέρα ήταν. Ταξίδι στην παράδοση. Και φωνάξαμε συλλόγους ποντίων, μικρασιατών, γηγενών, βλάχων κτλ. Το αντάμωμα είναι άλλη υπόθεση πλέον. Εκεί το αντάμωμα είναι καθαρά θρακιώτικη υπόθεση, όταν μιλάμε για θρακιώτικο αντάμωμα. Και η κάθε πληθυσμιακή ομάδα, όπως τη λέει και ο φίλος μου ο Μπομπότας εδώ, θέλει να δείξει τα δικά του. Το αντάμωμα σημαίνει συνάντηση. Συνάντηση σημαίνει επαφή. Η επαφή σημαίνει ανταλλάσσουμε απόψεις. Οι απόψεις, δηλαδή, είναι μία σειρά αλυσιδωτών πραγμάτων, πραγματικά θαυμαστών, τα οποία συμβαίνουν στον αντάμωμα. Αυτή η πολυχρωμία των φορεσιών, γιατί όλοι οι Θρακιώτες δεν είναι από μια περιοχή. Οι παραθαλάσσιοι φορούν άλλη στολή. Οι βόρειοι άλλοι. Οι κοντά στην Κωνσταντινούπολη φοράνε τις αστικές. Οι πιο λίγο μακριότερα τις σημειαστικές φορεσιές. Δηλαδή αυτή η πολυχρωμία, αυτό το ποτάμι από χρώματα που δημιουργήθηκε στο αντάμωμα της Τολεμαϊδας ήταν το κάτι άλλο. Υπάρχουν οι χώροι, κύριε Πασχαλίδη. Οι χώροι οι οποίοι μπορούν να αναδείξουν ακριβώς και να αναδείξουν αυτά όλα τα χορευτικά, όλα αυτά τα οποία περιγράψατε. Δηλαδή να υπάρχει ένας όμορφος χώρος όπου θα μπορούν να ανέβουν οι χορευτές. Να... Αυτό έγινε στο γήπεδο της Τολεμαϊδας. Mm-hmm. Το αντάμωμα. Δεν μπορούσε ναι, προφανώς. Γίνει αλλού. Είχαμε 80 συλλόγους συμμετοχή. Και όσον αφορά αυτό που είπε ο προηγουμένως, αν μπορεί να δεχθεί ο νομός Κοζάνης. Εμείς για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε τους 1850 χορευτές και περίπου 200 συνοδούς με όλο
των συλλόγων. Ναι, 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 ναι. Οι τελευταίοι που μέναν ήταν στα. Στα Γρεβένα. Όχι, το. Στη Σιάτιστα. Δηλαδή είχαμε ξενοδοχεία συμβεβλημένα. Δεν έφτασαν ούτε τη Κοζάνη στα ξενοδοχεία. Όχι, δηλαδή, δεν έφτασαν. Είχαν πληρότητα τη Κοζάνη κάτω στα Σέρβια στην Εράιδα. Είχαμε εδώ στο. Στη Σιάτιστα και από εκεί είχαμε από το Αμίντεο, Νηφαίο και. Όποιες περιοχές, σε πάση περιπτώσει ήταν. Ναι, να μην αναφέρω ονόματα ξενοδοχείων και Αγίου Παντελήμωνα κτλ. Για να μπορέσουν να δεχθούν αυτά τα. Όλα τα χορευτικά. Τα χορευτικά. Κάποιες το Αντάμωμα όμως, και στο Αντάμωμα κινηθήκαμε και διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί να το διοργανώσαμε, ήταν ένα παθρακικό Αντάμωμα, αλλά προσωπικά και εγώ και όλο το ΔΣ συμπεριφέρθηκε περισσότερο. 70% σαν Πτολεμαϊδιώτης πλέον και 30% σαν Θρακιώτης. Θελήσαμε να δείξουμε τα καλά της περιοχής μας, να κάνουμε παράλληλες εκδηλώσεις, να αναδείξουμε τουριστικούς προορισμούς, να έχουν μια άριστη φιλοξενία, να το ευχαριστηθούν, με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι περάσαν καλά να ξανάρθουν στην πόλη μας, όχι πλέον σε Αντάμωμα, έστω για τουρισμό. Και νομίζω ότι επειδή συμμετείχα το περασμένο Σαββατοκύριακο στο πέμπτο πλέον Αντάμωμα που έγινε στην Προσοτσάνη Δράμας, όταν βλέπαμε το λάβαρο της Θρακικής Εστίας Εορδέας, όλοι μας δίναν συγχαρητήρια για το Αντάμωμα της Πτολεμαϊδής και το πόσο ωραία και πόσο καλά πέρασαν εκεί. Αυτό είναι ο σκοπός. Δηλαδή, να κάνεις πολιτισμό, αλλά με κάποιες οικονομικές συνισταμένες. Οι οποίες που υπάρχουν ούτως ή άλλως και παντού. Έτσι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ και σας, κύριε Πασχαλίδη, και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά για να δούμε και τις υπόλοιπες δράσεις που υπάρχουν από τους υπόλοιπους συλλόγους. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας με επίκεντρο την παράδοση και τον πολιτισμό. Πήραμε νομίζω πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για το τι συμβαίνει σε κάθε σύλλογο, τι δράση προσπαθεί να έχει. Και έχουμε μείνει σε εσάς, κυρία Μαρτινάκη, να μιλήσουμε για τις δραστηριότητες του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαϊδας και να μας πείτε αν υπάρχει κάτι το οποίο έχετε προγραμματίσει για φέτος. Οπωσδήποτε, οι εκδηλώσεις κάθε χρονιάς προγραμματίζονται περίπου στην αλλαγή του χρόνου. Εκεί γίνεται ο προγραμματισμός όλης της χρονιάς. Θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω δύο εκδηλώσεις που έγιναν παλαιότερα, αλλά είναι πολύ σημαντικές, όχι μόνο για τον Σύλλογο Μικρασιατών, για όλον τον Ελληνισμό θα έλεγα. Τα δύο συμπόσια που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μικρασιατών, το πρώτο το 2008 και το δεύτερο το 2011, το μεν πρώτο με θέμα Μικρά Ασία, Ιστορία, Πολιτισμός, Μνημεία, με 15 πανεπιστημιακούς ομιλητές, με πολλούς συλλόγους συμμετέχοντες, όχι μόνο προσφυγικούς, από όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Και το 2011 τα πρακτικά βέβαια έχουν εκδοθεί και έχουν μοιραστεί στους φορείς και στα σχολεία. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να μάθουν τα σχολεία και τα παιδιά, βέβαια κατά πόσο πηγαίνουν στις βιβλιοθήκες των σχολείων για να πάρουν αυτό το βιβλίο και να μάθουν κάποια πράγματα. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το πω. Είναι και λίγο θέμα προώθησης και των εκπαιδευτικών. Είναι και θέμα προώθησης και ανάλογα με το τι εργασία έχει να κάνει ο κάθε μαθητής. Και το δεύτερο συμπόσιο που διοργανώθηκε το 2011 με θέμα η γενοκτονία των Ελλήνων από τη σιωπή και την άρνηση στη διεκδίκηση και την αναγνώριση. Με 8 πανεπιστημιακούς, πολύ ενδιαφέροντα θέματα, οι απόψεις σεβαστές του κάθε ομιλητή, επίσης τα πρακτικά έχουν εκδοθεί. Και για όποιον ενδιαφέρεται από τους παριστάμενους, μπορούμε να τα στείλουμε να υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του σαν αρχείο. Αυτή ήταν η από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του Συλλόγου, που αναφερόταν στην ιστορία, στην εθνική μνήμη και στην πολιτιστική κληρονομιά των Μικρασιατών, των Ελλήνων της πέραν του Αιγαίου Μικρασιατικής Γης.
Η άλλη εκδήλωση ήταν η πέμπτη χοροδιακή συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε φέτος μετά από 2 χρόνια σιωπής, εις πείσμα των καιρών όπως το είχαμε πει και τότε, για να δείξουμε ότι δεν σταματήσαμε λόγω κρίσης και μπορούμε να διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις με τόσα πολλά άτομα. Πήραν μέρος 5 χοροδίες, εκτός από του Συλλόγου Μικρασιατών που ήταν ο οικοδεσπότης, η χοροδία του Πύργου Ηλίας, η χοροδία της Νέας Τρίγλιας, του Μικροκάμπου Κιλκής, του Βαρβούτιου Δημοτικού Οδείου Πτολεμαΐδας και των Τροβαδούρων. Όλα αυτά τα άτομα δεξιώθηκαν στο Σύλλογο με παραδοσιακά μικρασιατικά εδέσματα, φτιαγμένα διαχειρών μικρασιατών κυριών του Συλλόγου, τις οποίες και ευχαριστώ δημοσίως πλέον σήμερα, εκτός από την προσωπική ευχαριστία και σήμερα δημοσίως τις ευχαριστώ για όλο αυτό το οποίο έκαναν. Ελπίζω τον εθελοντισμό. Αυτή η παράδοση, γιατί θέλουμε τον να κόπο, πιστεύουμε έτσι, ότι θα μείνει. Ο εθελοντισμός είναι το κύριο μέλημα των συλλόγων. Λοιπόν, η επόμενη προκαθορισμένη εκδήλωση εδώ και 20 χρόνια πλέον είναι τα Ιόνια, τα οποία διοργανώνονται το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Φέτος συμπίπτουν με τις ημέρες που έσπασε το μικρασιατικό μέτωπο και άρχισαν να φεύγουν οι παππούδες μας από τη μικρασιατική γη. 23, 24 και 25 Αυγούστου γίνονται στο χώρο της μικρασιατικής στέγης. Όσοι μας ακούν και όσοι είναι προσκαλεσμένοι εδώ σε αυτό το όμορφο πάνελ, είστε προσκαλεσμένοι. Είστε καλά. Να τιμήσετε αυτές τις τριήμερες εκδηλώσεις που είναι για διατήρηση της μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι περιλαμβάνουν? Περιλαμβάνουν παραστάσεις και δρόμενα από τα τμήματα των συλλόγων. Φέτος οι δασκάλες σκέφτηκαν να κάνουν μία σύμπραξη της χοροδίας με τα χορευτικά τα μικρά, να ενωθεί η μεγάλη γενιά, οι παππούδες, με τα μικρά τα παιδιά. Με χορό και με τραγούδι, συνδυασμός χορού και τραγουδιού. Όπως και μία καινοτομία εφάρμοσε φέτος η δασκάλα των χορευτικών, η κυρία Καραγιαννάκη, και είναι αξιέπαινη γι' αυτό, έκανε τμήμα προσχολικής ηλικίας, χορευτικό προσχολικής ηλικίας. Τους μαθαίνει μάλλον, γιατί θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα, τον χορό μέσα από το παιχνίδι. Γιατί τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν μπορούν να μάθουν αλλιώς τα βήματα. Αλλά μέσα από το παιχνίδι έμαθαν χορούς. Όχι μόνο μικρασιάτικους, κατά κυρίο λόγο μικρασιάτικους. Γενικά τα βήματα του χορού. Πώς να στέκονται στον κύκλο, πώς να δέχονται αυτό που είπε ο κύριος Πασχαλίδης προηγουμένως. Να δέχονται τον διπλανό αυτή την επαφή. Και η τρίτη μέρα είναι αφιερωμένη σε μία συναυλία, η οποία φέτος έχει προσκαλεσμένο τον Αγάθωνα. Ο οποίος φέτος έγινε και πάρα πολύ γνωστός. Έγινε γνωστός από τη Eurovision. Σε όλη την Ευρώπη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αρέσει η συναυλία, η οποία θα γίνει το Σάββατο. Αποφασίσαμε να την κάνουμε το Σάββατο τη συναυλία. Άλλωστε η ρεμπέτικη μουσική έχει τις και έχει τις ρίζες στη Μικρά Ασία. Ούτως ώστε να η άλλη μέρα να είναι Κυριακή και να μην υπάρχει πρόβλημα εργασίας και λοιπά. Να μπορέσει ο κόσμος να διασκεδάσει που τόσο άνθρωση πολύ το έχει ανάγκη. Έτσι, ωραία. Κύριε Λαζαρίδη, να έχουμε και σε εσάς να μας ενημερώσετε λίγο για τις δραστηριότητες που υπάρχουν σε επίπεδο και Δυτικής Μακεδονίας. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως από κάθε σύλλογο ξεχωριστά διοργανώνονται διάφορες δράσεις και μερικές από αυτές είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και προσελκύουν και πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Τα σωματεία που ανήκουν στην ΠΟΕ και υπάγονται στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο είναι γύρω στα 75. Οπότε τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού δεν μας φτάνουν. Αυτό έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Οι εκδηλώσεις των συλλόγων ως επιτοπλίστων καλύπτουν, είναι ή τριήμερες ή τετραήμερες. Τα τελευταία 10 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω, όλοι οι σύλλογοι τις 2 μέρες από τις εκδηλώσεις τους, τη μία την καλύπτουν με καθαρά ποντιακούς, με προσκαλεσμένους ποντιακούς συλλόγους, οι οποίοι παρουσιάζουν χορούς
τις διάφορες περιοχές του Πόντου. Και η άλλη μέρα είναι μεικτή, θα μπορούσαμε να το πούμε. Όπως ανέφεραν και προηγούμενοι εδώ, είμαστε όλες οι πληθυσμιακές ομάδες της Ελλάδος. Στο ίδιο μοτίβο περίπου κινούνται. Βέβαια, έχουν και τη μία μέρα που είναι καθαρά ο χορός και το σουβλάκι για να βγάλουν και τα έξοδα της χρονιάς, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και αναδεικνύονται και πάρα πολλοί τραγουδιστές μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Και έχουμε δει ότι. Σε τοπικό επίπεδο, ευτυχώς πάμε καλά. Έχουμε πάρα πολλούς. Όλο το καλλιτεχνικό φάσμα και από τραγουδιστές και από λιράριδες και από. Και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνονται και πολύ εύκολα τα ποντιακά τραγούδια, έτσι δεν είναι? Είναι ένα θετικό με το τραγούδι το ότι είναι ο εύκολος τρόπος διάδοσης της γλώσσας. Το οποίο είναι ένα από τα κύριο μέλημα και των συλλόγων σε τοπικό επίπεδο. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα εκεί, γιατί υπάρχουν οι παππούδες ακόμα που μιλάνε τα ποντιακά, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο με την Παπποντιακή και την Πανελλήνια Ένωση Ποντίων Εκπαιδευτικών έχουν γίνει κάποια βήματα. Αυτή τη στιγμή έχει μπει μπροστά, έχει ξεκινήσει η διδασκαλία πιλωτικά σε κάποιους δήμους ανά την Ελλάδα και έχουν μπει βάσει για να γίνει ένα συντακτικό ποντιακής. Αυτό είναι το πολύ οποίο σημαντικό. Θα είναι το κύριο εργαλείο για όποιον θέλει να μάθει ποντιακά. Καλώς και ακούς τα γραπτά μένουν. Έτσι. Γιατί όλα τα άλλα. Τώρα, οι τοπικές εκδηλώσεις είναι αυτές, δεν μπορούμε να αναφερθούμε με τη σειρά. Ξεχωριστά στην κάθε μία. Βεβαίως είχαμε και αναφερθήκαμε και προηγουμένως για τις μεγάλες εκδηλώσεις που υπάρχουν για την γενοκομεία των Ποντίων. Που τελούν υπό την αιγίδα της Παπποντιακής. Μεγαλύτερη από όλες η εκδήλωση της 19 Μαΐου, η οποία τα δύο τελευταία χρόνια γίνεται μια παράλληλη εκδήλωση και στην Αθήνα στο Σύνταγμα. Η κεντρική εκδήλωση γίνεται στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Υπάρχει εκεί το μνημείο της Ποντιακής Γενοκτονίας. Πάντως βλέπουμε ότι πραγματικά για τους ποντιακούς συλλόγους είναι σημαία αυτό το ζήτημα και αναδεικνύεται, και είναι βεβαίως εξαιρετικά θετικό αυτό, ότι αναδεικνύεται σε κάθε αφορμή που υπάρχει, γιατί έτσι μένει ζωντανή και η ιστορία, γιατί δεν μιλάμε μόνο για παράδοση. Και... Έχετε δηλαδή και αυτό το ρόλο στην... Έχουμε και αυτόν τον εντός εισαγωγικών άθαρο, δεν ξέρω πώς το μπορεί να το χαρακτηρίζετε, πάντως θεωρείται ότι είναι ο σκοπός μας είναι αυτός. Έχουμε κάποια θετικά βήματα και από κάποιες πολιτείες στην Αμερική, από την Αυστραλία, από τις κάποιες αναγνωρίσεις που έχουν γίνει, από το Ευρωπαϊκό από την Ευρώπη, από το Κοινοβούλιο της Σουηδίας. Είμαστε, ο κεντρικός μας στόχος είναι αυτός, να υπάρξει επιτέλους αυτή η αναγνώριση. Αυτό που απαιτούμε, βέβαια, όπως είπαμε και προηγούμενος, δεν είναι να μας επιστραφούν τα εδάφη. Είναι η συγγνώμη της τουρκικής κυβέρνησης, της τωρινής, για αυτά που έγιναν. Μία παρέμβαση θα μπορούσα. Για το συγκεκριμένο θέμα, θα μου επιτρέψετε. Το θέμα δεν είναι να αναγνωριστεί μόνο η γενοκτονία των Ποντίων. Όχι το μόνο. Όλου του ελληνισμού της μικρασιατικής της Ανατολής, ας το πούμε έτσι. Εμείς μπορούμε να μιλάμε μόνο για τον Ποντιακό. Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι όμως ένα κοινό αίτημα. Αυτό ακριβώς, διότι γενοκτονία υπέστησαν και οι Θρακιώτες και φυσικά οι Μικρασιάτες της Ιωνίας, οι οποίοι ήταν οι τελευταίοι, ήταν ο επίλογος όλου αυτού του κακού. Εδώ όμως ίσως πρέπει πραγματικά να συγχαρούμε τους συλλόγους των Ποντίων που έχουν αναδείξει πάρα πολύ δυνατά αυτό το ζήτημα. Και γι' αυτό το λόγο δεν αντιλέγω σε αυτό. Πολύ, τουλάχιστον στη δική μας περιοχή που είναι πολύ έντονο το ποντιακό στοιχείο. Υπήρχαν και άλλοι ορθόδοξοι λαοί οι οποίοι υπέστησαν γενοκτονία. Βεβαίως. Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτούς, οι Αρμένοι. Οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι. Ναι. Γι' αυτό και το. Και όχι μόνο. Ο τίτλος, το θέμα του δεύτερου συμποσίου ήταν αυτό, να αναδειχθεί αυτό το πράγμα. Τρεις γενοκτονίες, μια στρατηγική. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ. Κάποιες άλλες πάλι πανελλήνιας εμβέλειας εκδηλώσεις που γίνονται είναι τις αρχές Αυγούστου. Κάθε χρόνο γίνεται ένα συναπάντημα νεολαίας. Δεν έχει σταθερό χώρο, κάθε χρόνο το αναλαμβάνει μια περιφέρεια. Φέτος θα γίνει στη Δράμα. Το έχει αναλάβει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα γίνει στη Δράμα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Μια άλλη εκδήλωση πάλι πανελλαδικής εμβέλειας είναι το φεστιβάλ ποντιακών χωρών που μαζεύει και συσπηρώνει σε αυτή την εκδήλωση τα 467-68 σωματεία που έχει η Παπποντιακή Ομοσπονδία. Στην Αθήνα αυτό φαντάζομαι. Γίνεται πάλι περιφερειακά. Mm-hmm. Κάθε χρόνο το αναλαμβάνει μια περιφέρεια υπό την καθοδήγηση πάνω της Παπποντιακής Ομοσπονδίας. Φέτος έγινε στη Θεσσαλονίκη. Πέρσι έγινε στην Αθήνα. Καταφέραμε και
Κατά 85% γεμίσαμε το Ολυμπιακό Στάδιο το κλειστό. Γι' αυτό λέω, εκεί πραγματικά χρειάζονται μεγάλοι χώροι. Εκεί πραγματικά χρειάζονται. Βέβαια, είχαμε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε εμείς στην Κοζάνη το 2010. Όπως και τη δεύτερη συνάντηση νεολαίας την είχαμε πάλι υπό την ευθύνη μας εμείς, σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, έγινε στον Άγιο Ιωάννη τον Βαζελώνα, στον Άγιο Δημήτριο. Παράλληλα, γίνονται και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που έχουν ως θέμα, όπως είπαμε πριν, το χορό, κάποια ειδικά θέματα, το χορό, τη γλώσσα, την ενδυμασία, το φαγητό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαζαρίδη. Να αναφέρω ότι αρχές Αυγούστου, μάλλον το συναπάτημα νεολαίας είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο έχουμε μια το τριτοβάθμιο όργανό μας, η Διεθνή Συνομοσπονδία Ποντίων ανά την Ιφίλιο, έχει τις εργασίες της στη Θεσσαλονίκη, θα εκλέξει καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί τώρα είναι υπό προσωρινή διοίκηση. Σαββατοκύριακος χώρος αυτά. Πού κολλήγα, πάντως. Να παροτρύνω τους παρευρισκόμενους και όλους τα Σαββατοκύριακα ή όποτε έχει εκδήλωση κάποιος σύλλογος. Από τη στιγμή που είμαστε, οι εκδηλώσεις δεν είναι καθαρά ποντιακές πλέον. Είναι μια καλή ευκαιρία για να ξεδώσουμε λίγο, να ξεφύγουμε λίγο από την πραγματικότητα. Κύριε Τσιάντα. Ναι, αν δούμε πώς ξεκινάει η λογική των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και ειδικά στα μέρη τα δικά μας, τα πανηγύρια δηλαδή, ή αν θέλετε σε εισαγωγικά ανταμώματα όπως τα λέμε τώρα, γιατί δεν υπήρχαν πριν ανταμώματα, υπήρχε ανάγκη του πανηγυριού, η οποία ξεκινούσε από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, από τη λατρεία προς την εκκλησία την οποία είχε. Και συνδυάζονται ούτως ή άλλως. Και σε συνδυασμό πλέον τα τρία σκέλη των πανηγυριού. Το πανηγυριού ήταν το θρησκευτικό μέρος, το ψυχαγωγικό μέρος και παλιότερο το οικονομικό. Γιατί σε όλα τα παλιά πανηγύρια στα χωριά, τα δικά μας, όπως και σε όλων των παρευρισκόμενων, ήταν και αγοραπολισίες. Και αγοροπολισίες και τα λεγόμενα παζάρια και στην όρθια και τα λοιπά και όλα αυτά. Πλέον οι ανάγκες οι σημερινές έχουν κάνει όλα αυτά να εκλείψουν. Πλέον έχει παραμείνει σε κάποιες περιοχές και αυτό εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, να αναβιώσουμε τα παραδοσιακά υπηρώτικα πανηγύρια. Όχι προφανώς τη λογική ενός παζαριού που θα γίνει τώρα, που δεν μπορεί να γίνει γιατί η κοινωνία έχει πάει μπροστά. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο μας τον Σαρακατσάνων στη λογική ότι πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φιλοσοφία και πρέπει τα ηλεκτρονικά μέσα διακυβέρνησης να τα χρησιμοποιούμε πλέον. Γιατί μέσα από εκεί πολύ εύκολα μπορούμε να φτάσουμε ο καθένας μας σε όλους. Ο καθένας να πάρει. Είναι από... πάρα πολύ εύκολο πλέον να υπάρχει επικοινωνία ούτως ή άλλως. Να φανταστείτε όταν πρωτοξεκινήσαμε και θέλουμε από το τηλέφωνο να ειδοποιήσουμε, καθόμαστε μια μέρα να παίρνουμε τηλέφωνο. Έτσι, είναι εκ των πραγμάτων. Σε ένα μήνυμα και πάει σε όλο ένα λεπτό. Έτσι. Έχουν αυτό, ας το δούμε και από τη θετική του πλευρά. Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνία. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν εκδηλώσεις πλέον έχουμε εντάξει για το φετινό καλοκαίρι το παραδοσιακό υπηρώτικο πανηγύρι που γίνεται στις 24 Αυγούστου στο πάρκο μας, με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου Κοσμάτου Ιτωλού, όπου είναι και το εκκλησάκι το οποίο δημιουργήσαμε εκεί. Και από το δεύτερο σκέλος της ψυχαγωγίας πλέον που υπάρχει για τα πανηγύρια, είναι μια παραδοσιακή ορχήστρα που φέρουμε κάθε χρόνο, είναι οι Λαλιτάδες, έτσι λέγονται, με τα τέσσερα παραδοσιακά υπηρώτικα όργανα από Ήπειρο, πάντα από Ήπειρο. Κλαρίνο, βιολί, λαούτο και ντέφι, και είστε προσκαλεσμένοι όλοι εκεί να ακούσετε τα παραδοσιακά υπηρώτικα τραγούδια. Πάντως, κύριε Τσιάντα, αυτό που είχα παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ για τα κλαρίνα της Ηπείρου, έλεγαν ότι ο κάθε κλαριτζής τότε είχε ένα πολύ δικό του ιδιαίτερο ήχο. Οπότε όλοι καταλάβαιναν, χωρίς καν να χρειαστεί να τον δούνε. Ποιος παίζει, ναι. Και εδώ υπάρχει... και δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη και σήμερα αυτό. Προφανώς και ισχύει. Στα χωριά. Τα δικά μας, στην Ήπειρο δηλαδή, έχουν συγκεκριμένα όργανα, συγκεκριμένα τακίμια, συγκεκριμένες ζυγιές που φέρνουν κάθε φορά. Στο χωριό το δικό μου έρχεται ο Τάδε, στο χωριό του Νίκου έρχεται ο Τάδε. Δηλαδή είναι περίπου καθορισμένη η φιλοσοφία των πανηγυρίων. Και τα υπηρώτικα ταιριάζουν και μετά με τα όργανα των χρεβενών. Ναι, ταιριάζουμε απόλυτα. Ταιριάζουμε απόλυτα. Δεν ξέρω αν ασχολείστε καθόλου και με το θέμα των πολυφωνικών, τα οποία έχουν πλέον γίνει πάρα πολύ γνωστά. Για να κλείσουμε αυτό το σκέλος των εκδηλώσεων των καλοκαιρινών φέτος, έχουν προγραμματίσει αυτό, τις θρησκευτικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της γιορτής του Αγίου Κοσμά και το παραδοσιακό υπηρώτικο πανηγύρι στις 24. Από εκεί και πέρα, εκείνο που είπα και στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε, είναι η δημιουργία ενός DVD, το οποίο θα έχουμε μια επαφή με την περιφέρεια τώρα να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε.
για να δούμε τη χρηστική. Εδώ είναι η περιφέρεια. Να δούμε τη χρηστική αξία των αντικειμένων του χθες, ποια ήταν και πώς σήμερα αυτά έχουν διαμορφωθεί και τι μπορούμε. Διδάγματα μπορούμε να πάρουμε μέσα. Τα νέα τα παιδιά σήμερα. Διδάγματα. Αρκεί να σας πω ότι ο ήχος του κάθε κοπαδιού ήταν μοναδικός και αναγνώριζε από χιλιόμετρα ποιανού είναι αυτό το κοπάδι από τα κουδούνια. Από τα κουδούνια. Βεβαίως. Αυτά λοιπόν όλα εμείς θέλουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Τα έχουμε και να τα μάθουν και οι νέοι, γιατί δεν νομίζω ότι τα ξέρουμε. Δηλαδή αυτό ακόμη που είπε ο κύριος Βουβώτας δεν το ήξερα. Βεβαίως. Αυτό που σας είπα είναι πριν, πολλά. Στο πρώτο μέρος της κουβέντας μας, ότι εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε για τη νέα γενιά, για τα παιδιά μας, κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς η πολιτεία τα ξέχασε. Πρόσφατα το 2009 αναγνώρισε την ημέρα των ελληνικών ευεργετών το Σεπτέμβρη. Έτσι, πρόσφατα τώρα για όλους τους ευεργέτες με τα τόσα που έχουν κάνει για την Ελλάδα. Έτσι. Και οι πιο πολλοί, όπως είπε και ο συνάδελφός μας εκεί, από τη Μοσχόπολη της Βορείου Υπήρου. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εκείνο που εμείς έχουμε βάλει σαν στόχο και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε είναι αυτή η φιλοσοφία των πολυφωνικών τραγουδιών. Γιατί και μέσα από εκεί το πολυφωνικό τραγούδι, από το πολυφωνικό τραγούδι μάλλον παίρνεις κάποια διδάγματα. Ποιος ήταν ο Ισοκράτης που το κράταγε, ποιος ήταν αυτός που το έπαιρνε, πώς πήγαινε. Όλο αυτό είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία. Πάντως και πολλοί καλλιτέχνες πλέον και έχουν παρουσιάσει πολυφωνικά τραγούδια ακριβώς από της Υπήρου τα τραγούδια και νομίζω ότι μέσα από τέτοιου είδους επαφές με κάποιους τραγουδοποιούς κλπ. Μπορείτε να αναδείξετε ακόμη περισσότερο τα πολυφωνικά. Ναι, τώρα αυτό το να αναδείξουμε είναι λίγο μεγάλη κουβέντα, γιατί θα ξαναρθώ πάλι σε ένα κάτι που είπαμε στο διάλειμμα. Δεν αρκεί μόνο η φιλοπατρία και η θέληση του κάθε συλλόγου να κάνει κάτι. Πρέπει να σκύψει και η πολιτεία πάνω σε ορισμένα ζητήματα. Τα γενικά ζητήματα δεν θα τα καθορίσει ο κάθε σύλλογο. Η πολιτεία θα βάλει τις γραμμές και εμείς θα ακολουθήσουμε πάνω σε ένα συντεταγμένο πλαίσιο στο οποίο μπορούμε επειδή να κινηθούμε. Επειδή όμως το συντεταγμένο πλαίσιο δεν υπάρχει και δεν ξέρω αν θα υπάρξει ποτέ. Πρέπει να υπάρξει. Καλό θα είναι να τραβήξετε κι εσείς τον δρόμο που ούτως ή άλλως προχωράτε. Και το κουπί. Αυτό όμως είμαι σίγουρος ότι δεν αρκεί. Όπως είπαν και όλοι οι προλαβήσαντες, κάτι θα πρέπει να γίνει σε γενική βάση για να μπορέσει να διατηρηθεί ο πολιτισμός. Είναι και πολύ μεγάλο. Είναι όμως και ένα, νομίζω ότι το αναγνωρίζουμε όλοι, ένα πολύ μεγάλο έργο αυτό για να γίνει. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να ασχοληθούν άνθρωποι. Για παράδειγμα, γιατί η περιφέρεια της Μακεδονίας που κάνουμε το συνέδριο πριν 2 χρόνια, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις δεν υλοποιήθηκε καμία. Ούτε καν μητρώο συλλόγων δεν δημιουργήθηκε. Από το πιο απλό σας λέω. Εγώ δεν λέω να μην υπάρχουν πολιτισμικές ομάδες από παντού, από οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει ταυτότητα στον καθένα. Μήπως δεν ήθελαν οι ίδιοι σύλλογοι, διακόπτω, να δημιουργηθεί αυτό το Μητρό. Ορίστε, μήπως δεν ήθελαν οι ίδιοι σύλλογοι να δημιουργηθεί. Αυτό είναι ένας άλλος προβληματισμός. Να τον δούμε λοιπόν. Και μια και το θέσατε μόνο από τη μία πλευρά. Ωραία. Κατά την ευθύνη γι' αυτό και. Και μια και βγήκε την περιφέρεια και μου δίνετε το λόγο να σας πω, ψάξτε το. Είναι στην ευθύνη σας. Δημιουργήστε το Μητρό. Ο καθένας από την πλευρά του θα το ψάξει. Καλέστε τους συλλόγους. Να σας δώσουν αυτά που πρέπει να σας δώσουν. Κάντε στοιχεία. Το Μητρό, αποφασίστε ποιος θα υπολογίσετε. Και όποιος δεν θέλει να μπει, σημαίνει αυτόματα ότι δεν θα είναι μέσα. Οπότε θα είναι μεγάλη τη διαφάνεια. Ήταν περισσότεροι αυτοί που δεν ήθελαν να μπουν από τους άλλους που ήθελαν να μπουν. Κάντε το λοιπόν. Και έγινε τροχοπέδαιο αυτό. Λοιπόν, να πάμε ένα βήμα μπροστά όμως. Λοιπόν. Ας το κάνω. Ολοκληρώστε κύριε Τσιάτα, γιατί πλέον εγώ το μόνο που θέλω να σας καλέσω όλο στο παραδοσιακό υπερώτικο πανηγύρι στις 24 Αυγούστου με τους Λαλιτάδες. Ελάτε εκεί να περάσουμε καλά να ακούσετε παραδοσιακά υπηρώτικα τραγούδια. Πολύ ευχαριστώ. Θα κάνουμε ένα καλεντάρι φεύγοντας για να ξέρουμε πού πρέπει να παρευρεθούμε. Λοιπόν, κυρία Τζότζη, να μιλήσουμε λοιπόν και για το τρίτο παμακεδονικό αντάμωμα. Ένας θεσμός που τώρα ξεκινάει και κάνει τα πρώτα του βήματα. Φαντάζομαι ότι προφανώς θέλετε να απευθύνετε και ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο. Βεβαίως. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να παρακολουθήσει το αντάμωμα και σίγουρα θα περάσει καλά και θα διασκεδάσει. Να πω λίγο το πρόγραμμα του Τρίτου Παμακεδονικού Ανταμώματος. Το αντάμωμα διοργανώνεται από το Σύλλογο, όπως είπα, Νέοι Ορίζοντες, Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουλίου. Να πω στις 12 Ιουλίου του 2013, την Παρασκευή δηλαδή, στο χωριό Σιταριάς, ο Πολιτιστικός Σύλλογος θα πραγματοποιήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα συμμετάσχουν σε αυτό μόνο πολιτιστικοί σύλλογοι από το νομό της Φλόρινας και θα παρουσιάσουν χορούς από όλη τη Μακεδονία. Αυτό που είπαμε προηγουμένως θα είναι τοπικό την Παρασκευή. Το Σάββατο
το πρωί οι πολιτιστικοί σύλλογοι που θα φιλοξενηθούν από διάφορα μέρη της Ελλάδος, που φιλοξενούνται στα ξενοδοχεία της Φλόρινας, θα ξαναγηθούν στη περιφέρεια της Φλόρινας, μαζί όπου θα γνωρίσουν με παρουσία ξεναγών διάφορα μέρη της Φλόρινας. Δηλαδή θα πάνε στην Πρέσπα, θα πάνε στον Ιμφαίο, με αποτέλεσμα αργότερα να γίνουν πολλαπλασιαστές, αυτό που είπαμε προηγουμένως, και διαφημιστές του τόπου, να γνωρίσουν δηλαδή πέρα από την περιοχή και ιδιαίτερες γεύσεις που παρουσιάζει και η περιοχή. Στις 8 η ώρα το βράδυ, στη Σιταριά, θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης του Τρίτου Παμακεδονικού Ανταμώματος, όπου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από τους τοπικούς άρχοντες και όλα αυτά, και θα είναι και συντονίστρια, όπως ανέφερα και προηγουμένως, των Παμακεδονικών Ενώσεων της Φιλίου, Νίνα Γκατζούλη. Συμμετέχουν τώρα εδώ πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και πολιτιστικοί σύλλογοι από το εξωτερικό. Έχουμε 2 συλλόγους από Αμερική που έρχονται για το αντάμωμα και θα παρουσιάσουν χορούς από όλη την Ελλάδα και κυρίως από τη Μακεδονία. Τώρα το κύριο αντάμωμα θα γίνει την Κυριακή στις 14 Ιουλίου. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης του Τρίτου Παμακεδονικού Ανταμώματος και στις 8 η ώρα το βράδυ θα ξεκινήσει η διαδικασία του ανταμώματος, όπου όλοι οι σύλλογοι που θα συμμετάσχουν, χωρισμένοι σε 3 ομάδες από 3 μεριές του χωριού, θα συγκεντρωθούν τραγουδώντας και χορεύοντας στην κεντρική πλατεία του χωριού, όπου θα γίνει το αντάμωμα. Θα χορέψουν εκεί 4-5 χορούς, πόσο διαρκέσει μία ώρα, και μετά ακολουθεί και το γλέντι. Επαρκεί ο χώρος, δηλαδή θα χορέσουν όλοι αυτοί στην πλατεία? Η πλατεία είναι αρκετά μεγάλη. Απλώς την Κυριακή φεύγουν όλα τα τραπέζια και οι καρέκλες από την περιοχή. Οπότε όποιος θέλει να έρθει μόνο θα χορεύει. Δεν θα μπορούν να καθίσουν. Προϋπόθεση. Προϋπόθεση. Το σουβλάκι στο χέρι. Το σουβλάκι στο χέρι. Αυτά ήθελα να πω. Και έτσι προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει το αντάμωμα. Είναι πάρα πολύ. Με παραδοσιακές φορεσιές και όλα αυτά. Ναι, παραδοσιακές φορεσίες. Ο καθένας έχει τη δική του φορεσιά και άρα θα υπάρχει μια πολυχρωμία. Θυμήστε μου πόσοι σύλλογοι συμμετέχουν φέτος. 82 έχουν δηλώσει συμμετοχή και πιστεύω ότι να είναι παρόντες όλοι. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Κύριε Γιάτσο, κάτι. Ναι, γιατί μια και αναφέρθηκα σε περισσότερους συλλόγους, ξέχασα να αναφερθώ και να ζητήσω συγγνώμη στο Σύλλογο των Αυδηλωτών. Είναι και το χωριό της μητέρας μου. Αυτό θα λέγατε. Το συγγνώμη στη μητέρα σας. Τα παράπονά της. Η Αυδέλα γιορτάζει τον 15 Αύγουστο. Την πρώτη μέρα γίνεται η λιτανία, η λειτουργία στην Εκκλησία της Παναγίας. Ο μεγάλος ο χορός στην πλατεία του χωριού. Τη δεύτερη μέρα, 2 μέρες είναι το πανηγύρι. Τη δεύτερη μέρα στην περιοχή Λαμπουμπάνια η λειτουργία γίνεται στον Άγιο Αθανάσιο. Και όλος ο κόσμος ανεβαίνει να πιαστεί εκεί στον τρανό χορό, στην περιοχή εκεί πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε και τους Μανιάκια από εκεί, έτσι. Είναι και οι αδελφοί Μανιάκια από εκεί. Βέβαια. Οι πρώτοι κινηματογραφιστές. Αλλά τους οικειοποιήθηκαν άλλοι. Ναι. Καλά, νομίζω ότι ειδικά για το θέμα των αυλάχων είναι τόσο πολύ επώνυμοι που δεν τους ξέρουμε βέβαια. Ξέρουμε ελάχιστους ενδεχομένως. Ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός. Οπότε, αν αρχίσουμε τέτοια αναφορά, δεν θα τελειώσουμε ούτε μεθαύριο. Και το 80% των ευεργετών. Και ο οίκος Βούλγαρη, ο Βούλγαρης, ήταν βλάχος. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ όλους, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα όσα προγραμματίζετε. Ελπίζω και ο κόσμος ότι θα αγκαλιάσει αναλόγως όλες τις δράσεις σας, όπως έχει δείξει ούτως ή άλλως και στο παρελθόν ότι γίνεται αυτό. Και βεβαίως να επιτευχθούν και όλοι οι στόχοι που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και από εκεί ξεκινάμε όλοι. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση. Καλό βράδυ και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν μαζί μας για ένα ακόμη φόρουμ επικαιρότητας. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.